και ο Σαλμικίδη και Αθανασιάδη, κάτι το οποίο ήθελε και ο περσινός προπονητής, αλλά δεν είχε τα υλικά. Ομιλώ για τον Δόνη. Πολλά κοινά στοιχεία στο προπονητικό κομμάτι ο Δόνης με τον Βούκιτς, σαν φιλοσοφία. Δηλαδή, μας έλεγε ο Δόνης, Σαλμπικίδης, Αθανασιάδης, δύο σέντερφορ που δεν έχουν σχέση με την μπάλα. Το ίδιο μας λέει ο Βούκιτς. Τον Νέσιτ τον ετοιμάζει σιγά σιγά, μήπως και φάει τον Αθανασιάδη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Θέλει να φάει τον Σαλμπικίδη. Δεν το βγαίνει ο Λούκας. Ο Βούκιτς τον παίζει ένα ημίχρονο. Θέλει χρόνο. Μπάει φίλε, επόμενη γραμμή. Θέλει χρόνο. Έλα, ναι. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Ο Πάκος ο Κιβεντίνος είμαι. Ο Κιβεντίνος, έλα, ναι. Ένα μέτρο ψάχνει. Η Αγγλία παίρνει. Πέρα το 66, η Αγγλία παίρνει τίτλους κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο. Μιλάει ο κόσμος. Έλα. Καταρχήν δεν θέλω να μιλήσω για τη Χρυσή Αυγή γιατί έχω πάρει πολλή ώρα. Πάμε πρώτα για το ποδόσφαιρο. Πες και στο τέλος την πενιελιά σου γιατί είσαι νεαρός και θέλω την άποψη της νεολαίας για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνία και τον πολιτισμό. Σ' ακούω. Πες για τον ΠΑΟΚ πρώτα. Εγώ πιστεύω. Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργος ο ΠΑΟΚΣΙΣ, αν και είναι αρκετά εριστικός στον τρόπο που λέει τα πράγματα, αρκετές φορές έχει δίκιο. Πρώτον, ναι, ο Στόχ απέδειξε ότι δεν είναι ούτε μια τρίχα από τα... Τα τέτοια του Βιερίνια. Ακριβώς. Τι απέδειξε. Ναι. Το απέδειξε καθαρά γιατί, δεν μπορεί να, γιατί παίρνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τον Μπακάλικα και δεν μπορεί να περάσει τον Μπούρμπο που παίρνει 40. Ακριβώς. Όταν ήρθε λοιπόν, άκου τώρα σε θύμισω κάτι μικρέ. Όταν ήρθε ο Βιερίνα, όταν πήραμε τον Βιερίνα τον πρώτο χρόνο, μας κοροϊδεύαν όλοι. Ναι, έλα, βρε τώρα από τη Β' Πόρτο παίκτη πήρατε. Ο Στόχ είναι έτοιμος. Δεν ήταν πουθενά ο Βιερίνα τον πρώτο χρόνο. Αυτό το μήνυμα αλήθεια. Ο Κατσουράνης τον χρόνο στην ΑΕΚ είναι. Θέλω παραπάνω από έναν. Το δεύτερο χρόνο ήταν ένα μέτριος και το τρίτο χρόνο ήταν ο κορυφαίος. Καλά. Λοιπόν, ο Στόχ λοιπόν είναι ένας έτοιμος παίκτης. Μεγάλος παίκτης ήταν όπου και αν έπαιξε και για μεγάλο παίκτη. Με τον ΠΑΟ. Ο Στέφενς πιστεύω και θέλω να δω την ομάδα σε έναν μήνα, τέλειο Οκτωβρίου. Ναι. Τέλειο Οκτωβρίου πιστεύω ότι η ομάδα με Νίνη μέσα, ναι, τον οποίο θέλει να το φορμάρει καθαρά. Έτσι, ο Στέφενς. Έτσι φαίνεται. Ναι, θέλω να τη δω και τον Έσιτ, ο οποίος δεν νομίζω να είναι έτοιμος σε ένα μήνα, αλλά έστω και με τον Αθανασιάδη πιστεύω θα παρουσιάσει άλλο πρόσωπο. Ωραία. Τώρα για τον Άρη, τι να πω, με κάλυψες όταν στο 60. Όταν... Έχει ένα μήνυμα εδώ φοβερό, Σόρτη και φάγανε, ακούστε λέω, ακούστε λίγο. Μεγάλο κοουτσάρισμα από Δέλα. Την ώρα που ανέβαινε η Φίελα, έδωσε στους παίκτες του αντιανεμικά. Ποιος Δέλας ρε, δεν τρέπονται κι αυτοί. Εντάξει, εντάξει, τραγωδία. Πάντως για τον Άρη, όταν πέφτει ένας παίκτης κάτω από το 60 με κράπα, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να κάνουμε κριτική στο μάτς. Αυτό ναι, να κάνουμε κριτική σε αυτούς που δεν πήραν το μάτς. Ο Πανετολικός δηλαδή. Ο οποίος βγάζει μια βλαχιά. Ακριβώς. Βγάζει μια βλαχιά ο Πανετολικός. Βγάζει μια βλαχιά. Δηλαδή, εγώ κρίνω το Πανετολικό πολύ καλά από το 1 μέχρι το 60 και από το 60 και μετά τον κρίνω άθλια. Συμφωνώ. Δεν βγήκε να πάρει το μάτς. Οι γάμπες είναι από την πολλή κούραση. Τσαρτάται. Τους πλάγωσες προπονήσεις όλη την εβδομάδα. Δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Μισό λεπτό να πούμε για αυτό που λέει ο νεαρός. Από το 60 μέχρι το 90, Τάτος τριανταφυλάκος Παπαδόπουλος, ψυχογιός, out. Ειδικά όταν αλλάζει 4-4-2. Από το 60 μέχρι το 90, ο Άρης έχει απέναντί του μια κομπλεξική ομάδα. Έτσι. Δεν προχωρεί σε τελικές. Δεν βγάζει 3-4 παίκτες στην κόντρα. Έτσι. Ενώ έχει δυνάμεις, δεν πρεσάρει ψηλά. Δεν πρεσάρει ψηλά, ενώ έχει δυνάμεις. Πέρασε ένα ξεκούραστο πρώτο ημίχρονο. Δεν ίδρωσαν. Έβλεπα με ένα Αργιανό στο Σκορπιό. Το μάτς λέει: ρε φίλε, λέει αυτός ο Πανετολικός δεν πρέπει να έχει τρέξει ο παίκτης του πάνω από 2 χιλιόμετρα ο καθένας. Απίστευτα τα ξεκούραστα. Ο Πανετολικός δεν έχει βγάλει για μένα κανένα. Δεν έδωσε βάρος. Σου πω εγώ και άλλα τεχνικά θέματα. Έχει κομπλεξικό προπονητή. Δεν έδωσε βάρος στη δεξιά πλευρά δεν όταν αμήνεται ο Άρης που ψυχογιώσει προβλήματα. Ναι, να τη φορτώσει με παίκτες.
Πόσο έχει κόμπλεξ ο προπονητής. Ο Άρης πέρσι τελευταίο 20 λεπτό. Έκοψε βαθμό από τον Ολυμπιακό. Δεν υφίσταται αυτό ο προπονητής. Γενικά κάνει κακή διαχείριση παιχνιδιού από το 60 μέχρι το 90. Πού είναι ο Πάπης ο Μιχαηλίδης που τον ημινήσει. Ο Πανετολικός είναι μια κλασική ομάδα έδρας. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Ακριβώς, γιατί δεν έχει προπονητή γι' αυτό. Ναι, εδώ, σε αυτό έχει και φίλε, ναι, όντως και το, να μην δοθεί εντύπωση, γιατί είναι λίγο αστείο έτσι. Και ο Κωστής τώρα, συνέχεια λέει τώρα για μένα, ναι, πες μας για Αγγλία, σταμάτη. Τώρα βλέπουμε λίγο στην τηλεόραση. Αυτό που βλέπουμε, φίλε. Ναι, και το σύριαλ το τουρκικό βλέπεις κουφάλα, το αναλύεις να πούμε. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το αναλύσει να πούμε. Τις Μενεγκάκη τα μπούτια που βλέπεις, τα αναλύεις την άλλη μέρα. Αν κεράτωσε τον άλλο με τον σωσία του Πέτρου Καλαφάτη, του Σταύρου Καλαφάτη, πώς το λένε. Τον κόμενο της Μενεγκάκη. Κατάλαβες, τον Παντζόπουλο. Τον Σαρπαντζόπουλο, πώς το λένε αυτό. Επόμενη γραμμή, ναι. Πανταζόπουλος. Πανταζόπουλος, Παντζόπουλος, ναι. Ίδιος ο Σταύρος ο Καλαφάκης. Μπράβο, ναι. Έλα, ίδιος. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Γεια σου. Γεια σου. Να μιλήσουμε λίγο για τον Στέφενς. Ναι. Είσαι ο παδός το όνομά σου. Είμαι παοξής, είμαι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν είναι απαράδεκτος που άφησε στη Θεσσαλονίκη Νίνι, ο Λίσε και ξέρω εγώ. Νίνι, γιατί άφησε. Ο άλλος είχε τα λεμά του, ο Λούκας. Ναι, τα λεμά του, ένας, μην πω τίποτα και για τους άλλους, τέλος πάντων. Τον Νίνι, γιατί. Είναι απαράδεκτος που τον άφησε στη Θεσσαλονίκη. Με την καρδίτσα έδειξε ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης. Είχε πολλές πάσες και πολλές τελικές. Με την καρδίτσα ήταν ο καλύτερος. Εντάξει, με την καρδίτσα τουλάχιστον πήρε παιχνίδια στα πόδια του. Ναι, εντάξει. Αλλά... Για συνέχα, συνέχα το. Τέλος πάντων, και οι αλλαγές του ήταν άκυρες, γιατί θέλει να αλλάξει την κατάσταση στα χαφ και αντί να με βγάλει τον Τζιόλι που είναι πιο αργός, να πούμε, από χελώνα, με βγάζει τον Λάζαρ που και σούτ έκανε και μπροστά πήγαινε. Βέβαια και ο Λάζαρ σήμερα δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός σαν τις άλλες φορές, αλλά ο Τζιόλις ήταν πολύ χειρότερος. Πιστεύω συμφωνείς. Ο Τζιόλις, ρε φίλε, είναι σαν την άγκυρα του Τιτανικού. Δεν ξέρουμε να πούμε πότε τι. Είναι πολύ αργός. Επιθετικά δεν μου δίνει τίποτα. Στα στημένα δεν μπαίνει στην περιοχή να πηδήξει. Αμυντικά, δηλαδή το ότι είναι αργός δεν λέει τίποτα. Το ότι είναι αργός και δεν είναι ποιοτικός. Το ότι είναι αργός και δεν παίζει με το μυαλό. Το ότι είναι αργός και δεν βγαίνει στη γραμμή να κάνει. Ήβιτς αργός ήταν, αλλά είχε μια κάθετη φαρμάκινα. Ναι, στον κλειστό τον χώρο ο Ήβιτς ήταν. Πού ήταν αυτή η κάθετη σήμερα. Τέλος πάντων. Μα δεν είχε γι' αυτό. Μα λέμε ότι ο Τζιόλης κάνει τόσο κάποιες εμφανίσεις. Που δίνει δικαιολογία στον Καρσία να πει και εγώ εδώ ακριβώς. Στέκομαι, περπατητός και για πέζω... να κάνουμε και ένα σχόλιο, έτσι. Έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος για να διεκδικήσει βασική εντεκάδα. Αυτό έδειξε. Από και πέρα. Ωραία τότε, βγάλε το Τζιόλι και άσε το Λάζαρ μέσα που τρέχει μπροστά στην σωστό. Επίθεση. Τι έχει να χάσει δηλαδή. Βέβαια, πολύ σωστά. Παιδάκι μου. Πείτε εκεί, άστε τους χρυσαυγίτες και τους κομμουνιστές εκεί για τα πολιτικά. Φέρτε τον κάτσε ναι, πίσω. Ναι, βέβαια, φέρτε το μικρό φέρτε να παίξει μπάλα. Φέρτε τον κάτσε πίσω τώρα, που θέλατε να του κρεμάσετε το δελτίο στο ταβάνι. Λοιπόν, άντε τώρα, τραβάτε τις ιστορίες και να σε πω και κάτι άλλο. Εγώ αυτά τα είχα προβλέψει. Δηλαδή πρέπει να αντιπατήσετε και με τον Πανετολικό, με τον Πλατανιά και με την ξένη την ομάδα εδώ 2-1. Είχατε θέματα στα χαφ. Απλά ήταν άστοχοι άλλοι και καλή τετράδα στην άμυνά σου. Που δεν είχες. Πολύ ωραία. Δηλαδή καλύφθηκε κάπως το πρόβλημα. Είχες κι άλλο μας να χάσεις. Άιντε τώρα. Και στη Βέρεια. Και για τον Κλάους. Να, ναι, για τον Κλάους. Αυτός τι κονέ έχει και παίζει βασικό σε 90 λεπτό σε κάθε το κονέ της πρώτης επαφής και το κονέ του βιογραφικού του. Ποιο ότι... κονέ, ο Βίτο έχει περισσότερα γκολ αυτή τη στιγμή από τον Κλάους. Δεν τον βολεύει το μάτς του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, που λίγο είναι τον αδικείς τον Αθανασιάδη. Δεν τον βολεύει το μάτς του ΠΑΟΚ του Στέφενς. Ναι. Ο Στέφενς δεν τον βολεύει. Δεν παίζει πάνω στο τι βολεύει τον Αθανασιάδη. Ακριβώς. Θέλει να φτιάξει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και εκεί ο Αθανασιάδης είναι μονοδιάστατος. Ακριβώς. Και θα έχει πρόβλημα όταν φορμαριστεί και αν φορμαριστεί ο Νέσιν. Για γαρά. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Πάμε τώρα. Θα έχει πρόβλημα, ναι. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσος. Κρατάει μέσα φυλαγμένα μυστικά και αποθυμένα. Έρωτες χαμένους, ανθρώπους που έφυγαν, όνειρα ανεπλήρωτα. Εμείς αποτυπώνουμε επάνω στο κορμί σου τα θέλω, τα πιστεύω, τα ελπίζω του μυαλού σου. Με μοντέρνες μεθόδους, σύγχρονες, ένα απαλό άγγιγμα χωρίς πόνο, με μια ανάσα, αποτυπώνεις ό,τι φαντάζεσαι, ό,τι έζησες, ό,τι έχασες, ό,τι αγάπησες και ό,τι πόθησες. Αν κάποτε μετανιώσεις, μπορείς εύκολα να σβήσεις ό,τι αποτύπωσες ή επάνω στο παλιό σου τατού να βάλεις ένα δημιούργημα καινούριο. Από 40 ευρώ το μικρότερο κομμάτι. Παπαναστασίου 90, γωνία με Μπότσαρη στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου.
από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, έτοιμοι να ζωγραφίσουμε στο κορμί σας αυτό που νιώθει η ψυχή σας. Τηλέφωνο 6989-770-482. Ιατρείο Χατζινάκος. Χειρουργικές επεμβάσεις, εξετάσεις, εμβολιασμοί, αναλύσεις αίματος, καθαρισμός δοντιών και νοσηλεία. Καλοπισμός από έμπειρο προσωπικό με 20ετή πείρα. Κουρέματα όλων των σχεδίων αναλόγως τη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου, έναντι κεραμοποιία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 231-0-31-62-22. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-27-27. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Αν πραγματικά είσαι καλοφαγάς, σου αρέσει το καλό κρέας που είναι χειροποίητο και ψημένο στα κάρβουνα και δεν πήγε στο Δέλτα της Πολύχνης, χάνεις. Στο Ματζάρι θα ματζάρεις και θα γουστάρεις. Σάντουιτς με 2 ευρώ, κοτόπουλο που μόλις έχασε το δρόμο από το κοτέτσι, τυρολουκάνικο, πανσέτα, σουτζουκάκι μούρλια, σουβλάκι που μυρίζει παράδεισο. Σε ένα πολύ φιλικό και πεντακάθαρο περιβάλλον θα νιώσεις ότι οι γύρω θα σου κλέψουν την μπουκιά από το στόμα. Ένα επίγον τηλεφώνημα, διάλειμμα στην απόλαυση και... Τα κρεατάκια μου, ρε! Είναι τούτος, ρε! Είναι δυνατόν ξανά στον πειρασμό και όρμηξα στο ψητό. Εξάλλου τζάμπα τα πήρες, τι φωνάζεις, παρήγγειλε άλλα. Ματζάρις, αγνώστου στρατιώτη 7, στο Δέλτα Πολύχνης και delivery σε όλη τη Δύση στο 231-0-607-700. Ματζάρις και γουστάρις. Προσφορά κάθε Δευτέρα 1,5 ευρώ κάθε μορφή σάντουιτς, χωρίς να μειωθεί η ποσότητα και η ποιότητα και η σαλάτα δωρεάν. Και πίτα πίτσα γύρω. Δύο μεγάλες πίτες με σάλτσα πίτσας αντί για μπέικον μπαίνει γύρω. Σε τρία μεγέθη. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η γειτονιά μας έχει δύο παζοδρόμια νοστιμιάς. Στο ένα, τα 25 χρόνια ποιότητας, αφοσίωσης και εξυπηρέτησης έχουν γίνει καθήκον αλλά και απόλαυση για το κοινό μας. Κρεαταγορά Κρέντι, Παναγίας Φανερωμένης 24. Για όσους δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, ακριβώς απέναντι τα ντόπια κρέατα ψήνονται με μεράκι και ταλέντο. Το αποτέλεσμα είναι όλη η γειτονιά να χαίρεται και να απολαμβάνει την καλύτερη ποιότητα και την καθαριότητά μας. Στο Grill Crendy, απέναντι από το κρεοπωλείο Παναγίας Φαρανομένης 35, το ποιοτικό είναι και επιστημονικά ψημένο. Άψογος συνδυασμός. Σε ένα χώρο με χαρούμενα χρώματα, παγωμένες μπύρες και καλή παρέα. Και για πακέτο ανοίγουμε τους ορίζοντές μας σε όλες τις δυτικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την Καμάρα. Τηλέφωνο 541-151. Προσφορά μούρια μπέργκερ συν κοκακόλα μόνο 2,90 και οποιοδήποτε σάντουιτς συν ατομική σαλάτα συν κοκακόλα μόνο 4,80. Ομοίοι ψημένοι, είμαστε οι καλύτεροι. Κολοτερορίτα! Harlem Shake.
Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με bonus. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθου στην κάτω τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η πάντα χρονισμού άλλαξες. Ζήτα μου παράλογα, ζήτα μου πολλά. Ζήτα όσα γίνονται και άλλα πιο τρελά. 11-869. Αυτό που θες στα γρήγορα. 11-869. Το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι την ώρα που βάζεις ένα ούζο νάουσα είναι πότε θα έρθει η ώρα για το επόμενο. Ούζο νάουσα. Στην υγειά του επόμενου. Έπρεπε να ήσασταν στο διάλειμμα εδώ να δείτε μια εξωκομματική έτσι, αντιπαράθεση μεταξύ ζώων. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ναι. Κρίνω. Από την ασχήμια του σουφλίου, γεια σου, ρε κουδάκι. Μα τι κρίνω. Εντάξει, παιδιά, είστε καλά, οκ. Okay. Το σουφλί πανάσχημο. Αλλά σαν τη θύβα ασχήμια δεν υπάρχει. Και ξάνθη εκεί επάνω. Λέγε, ρε. Γιατί μάλλον εδώ. Ξάνθη δεν είναι ασχήμια. Δεν τον άκουσα τι λέει. Τι λέει. Παλιά πολύ. Κρίνει. Σαν την τα ηγέτη είναι η ξάνθη. Τι είναι. Κρίνει, συνέχεια, κρίνει. Είναι και εσύ κάνει σαν το. Πα τη μέση, ρε συνέχεια. Καλού μπάγκο θα πάρει. Δεν κρίνει να πούμε. Κατακρίνει από την πρώτη φορά, κατακρίνει. Η Ορδάνη από τα δύο άντρα είναι καλύτερο, πιο, είναι πιο. Είναι σε αφύπνιση του προτιμώ του Γιώργου. Γιατί Μαρία, γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει. Όχι, όχι, γιατί κάπου. Πέρσι με κατηγορούσε το σύντελεχο. Ωραία, είναι. Είδε παλιά που έβγαλε το. Μαζί σου. Εγώ λέω. Για μια παλιά και σε εντάξει, αλλά είμαι το. Πήγε στον Παναγιώ σύντελεχο και σα λέω, είδε τον Γιάννη Μαζίμπα. Από του καλύτερου που έχει στον Παναγιώ. Εγώ με το σύντελεχο και μαζί σου. Άλλο, Τζορνάν. Καλύτερα η κριτική στάση παρά η ακρανάπαυση. Σύντελεχο, πώ έκανε. Δεν ξέρω τώρα πώ. Ας το άντρα τον πάρει. Λες εσύ αυτό να είναι το πρόβλημα. Όχι, είναι άλλο το πρόβλημα. Πώς είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λάθος επιλογή κάνανε εκεί πέρα. Λάθος επιλογή. Πάμε στον κόσμο. Τους είπαμε μισό λεπτό λίγο. Τους είπαμε για το Βάις. Τώρα έρθε μήνυμα για το Βάις. Με ειρωνικό και τώρα τα. Πού τους είπα ο Βάις, ψωνίσαν από πανέρι. Δηλαδή από πού ψωνίσαν, από πανέρι δεν είναι ο Βάις. Πανέρι, ρε. Δεν είναι πανέρι. Τι είναι η πεσκάρα, ρε. Μαγκα ελεύθερο τον πήραν από την πεσκάρα. Δηλαδή, τον πήραν από πρώτο ράφι. Αγγλία τον πήραν από τη United. Αγγλία τον πήραν. Από Μπαρτσελόνα τον πήραν. Από πού τον πήραν. Ψωνίσαν από πανέρι. Πάντως στη City έπαιξαν. Στη City ούτε ακούμπησε φιλαράκι. Ναι, εντάξει. Ήτανε τρεις ομάδες. 6 εκατομμύρια το σύνολο. Πήγε σε τρεις ομάδες δανεικός. Ναι. Απέτυχε και στις τρεις. Ναι. Έπεσε και η πεσκάρα του να πείσαν ελεύθερο. Ναι. Λοιπόν, ήτανε προπονητής ο πατέρας του στην Εθνική Σλοβακία. Όλο μας έστειλε κυρωνικό μήνυμα. Ναι. Έπαιζε με μέσον εκεί στην Αφρική. Στο Μουσικά της Αφρικής. Λοιπόν, από εκεί και μετά, τώρα μακάρι να τους βγει. Αυτοί μου τον παρουσιάσανε πριν έρθει Μυραλά. Μυραλά δεν θα γίνει ποτέ. Εγώ τον είδα να πει. Αυτό θα είναι Βιερίνια. Κανένα δεν μίλησε για Μυραλά. Βιερίνια, σου είπα για ήταν ένα. Ναι. Και θα δει. Μυραλά δεν όμω η Γάβρη. Αλλά άλλο είναι καλύτερο από τον Βιερίνια. Λέει αυτό. Στο. Θέλει δουλειά ακόμα. Δεν μπορεί να μιλήσει για Βιερίνια. Το Βιερίνια δεν το μειώνουμε. Την τρίτη χρονιά άρχισε ο Βιερίνια. Πρόσεχε πώ μιλά για τον Βιερίνια. Όχι, όχι. Τον αγαπάμε. Πρόσεχε ένα μεγάλο παίκτη παικταρά ο Βιερίνια, ναι. Αλλά όταν πρώτο ήρθε, ναι. Να θυμάσαι, ναι. Τίποτα δεν ήταν ο Βιερίνια. Άλλο σε λέω. Έγινε μεγάλο παίκτη στον ΠΑΟΚ. Άλλο σε λέω. Άντε μπράβο. Βιερίνια, μην μιλά, γιατί σαν κάτι τώρα που είναι, μπορεί να ζουν στον ΠΑΟΚ. Μακάρι να τον πάρουμε φιλαράκι. Μεγάλο παίκτη ο Βιερίνια. Αλλά πρόσεξε να δει τώρα. Μεγάλο παίκτη έγινε στον ΠΑΟΚ ο Βιερίνια. Πρώτο χρόνο δεν ήταν τίποτα. Δεύτερο ήταν κάτι, μα κοροϊδεύαν όλοι. Δεν ήξερε καθόλου μπάλο Βιερίνια. Με του μεγάλου προπονητέ του Φερνάντο Σάντο. Μα κοροϊδεύαν τον πρώτο χρόνο, βρε. Ψωνίσατε από τη Β' πρώτο μα λέει. Ξεχνάτε εύκολα. Βρε γράφει ο τύπου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Έλα βρε τώρα. Ναι, σίγουρα. Έλα τώρα βρε. Ναι, βρε, ζήτω.
μαζί του. Πάει, εσύ που δεν μπορεί να κάνει υπομονή να πούμε. Ναι, όχι, σαν και σένα, θα λέω. Ο άλλο βγήκε προχθέ το ράδι. Όμω αυτό ο Γεωργιάδη στο αεροδρόμιο που σου άφησε η τότε να σου βγάλει Χαρλέιν, φάνηκε ότι είναι υπερπεκτούρα. Ναι, αφού κατέβηκαν με τα νύπια οι άλλοι. Που κατέβηκαν οι άλλοι, λείπαν όλοι. Και εκείνο το βράδυ μου λέγανε κάτι ο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδη. Άφησε ένα άλλο αεροδρόμιο. Προσγειωνόταν δύο Boeing να πούμε. Πάμε, ναι. Ναι, γεια σα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κοιμάται κάποιο? Κοιμούνται. Τι θα κάνουν τέτοια ώρα. Κάτσε να ακούσουμε όμω γιατί αυτό δεν φωνάζει ο άνθρωπο. Δυνάμωσε λίγο. Θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις για αυτά που λέτε. Ναι, αλλά όμως δεν σας ακούω. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, τώρα μ' ακούτε. Φοβάσαι μην ξυπνήσεις τη γυναίκα σου. Μην φοβάσαι. Ναι, οι γονείς μου βασικά. Α, γονείς είναι. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, το όνομά σας? Αντώνης. Ο παθός του ΠΑΟΚ. Ηρακλειδέας. Ηρακλειδέας. Λοιπόν, ήθελα να πω και κάποια πράγματα. Συμφωνώ με τον Τζόρνταν σε κάποια πράγματα που λέτε εκεί πέρα. Καταρχάς για την Ολλανδία που είπατε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Ολλανδία με την Ελλάδα ποδοσφαιρικά. Απλά πράγματα. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια παίξαν τελικό στο Μουντιάλ. Δηλαδή έτσι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την Ελλάδα με την Ολλανδία 100 χρόνια. Αντώνη, δεν πιάνεις το πνεύμα μου. Ναι, εξήγησε το. Που δεν είμαι φιλόλλανδος εγώ. Εγώ είμαι φαν του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Από άλλο είπα, Σλάμα. Τι άλλο. Θεωρώ. Θεωρώ. Αντώνη, του θεωρώ υπερτιμημένου. Γιατί πολύ απλά έχουν ένα τεράστιο κενό. Τρει τελικού μουντιάλ παίξαν οι άνθρωποι. Τι λέτε τώρα. Σε τι πήγανε. Τρει τελικού μουντιάλ παίξαν. Η Ελλάδα τι έχει παίξει. Μπράβο. Και σε συλλογικό επίπεδο πήγανε. Μπράβο. Αλλά στο συλλογικό επίπεδο. Πε μου τώρα πότε του παίξανε. Πότε. Σε τι διάσταση χρόνου. Και σε πόσες τελικές φάσεις Μουντιάλ δεν πήγανε. Για θύμισε μου λίγο. Πού να στα θυμίσει όλα αυτά, ρε. Αλλά τώρα δεν θα συγκρίνουμε τώρα Ελλάδα με Ολλανδία, ρε παιδιά. Δεν έχουν πάει σε δύο συνεχόμενους τελικούς, τελικές φάσεις, δεν έχουν πάει καν. Πότε. Του σέβομαι σαν ποδοσφαιρική σχολή, αλλά είναι υπερτιμημένη. Εγώ από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο δεν έχει λείψει Ολλανδία. Τι, όπα, πατάτα έριξες, Αντώνη. Είσαι και Ηρακλειδέας. Τι, ξαναπες το λίγο. Δεν θυμάμαι την Ολλανδία εγώ να λείπει ποτέ, ούτε από Euro, ούτε από Μοντιάλ, ούτε από πουθενά. Πες μου το 82, το 82 τι έκανε η Ισπανία. Απάντησε μου λίγο, Αντώνη. Ναι. Το 82 πήγε στην Ισπανία. Καλά τώρα το 82 έχουν περάσει 32 χρόνια, ρε Μαρή, για τα λεπτά. Κάτσε ρε φίλε, εσύ μου λες πήγανε σε τρεις τελικούς. Ο ένας είναι το 78. Το 82 σε πειράζει. Ρε Μαρή, εμείς πήγαμε δύο φορές. Το 82 δεν πήγανε. Το 86 στο Μεξικό πήγανε. Συνέχισε, Αντώνη. Πες η Ελλάδα πότε πήγε, ρε Μάρια. Έχει 30 χρόνια πέρα. Σε πόσα μουντιάλ πήγε η Ελλάδα. Ρε φίλε, η μία είναι παραδοσιακή σχολή και η άλλη δεν είναι. Εντάξει, είναι υπερτιμημένη. Την Ολλανδία με την Αγγλία δεν τη συγκρίνουμε, ρε φίλε. Είναι υπερτιμημένη. Με την Ελλάδα τη συγκρίνουμε. Είναι υπερτιμημένη. Και έχουν αστείο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημά του είναι κωμωδία. Οι ίδιοι το ονομάζουν. The Mickey Mouse League! Συνέχισε, Αντώνη, φίλε. Εδώ συμφωνούμε τελείως. Δεν είπε κανένας κάτι. Ενώ το δικό μας είπε, κάτσε καλά τώρα. Πήγε ο Μαχλάς που αντί για τρίπλο έκανε τάκλι και το κάνανε ήρωα. Και χορεύανε συντάκι. Κάνανε ήρωα Σαμαρά και ήρωα Γιάννη Αναστασίου. Στο Θεό σου. Να κλείσουμε αυτά, να πάμε σε κάτι άλλο που θέλω. Μπράβο, Αντώνη, συνέχισε. Ναι, πάμε σε κάτι άλλο. Πάμε για άλλο. Ολλανδία, τώρα σε παρακαλώ. Αυτό, ναι. Λέει ότι οι Σούπερ Λίγκ πρότεινε να πέσουν δύο ομάδες. Το έχετε ακούσει αυτό το ανέκδοτο. Τι έκανε, λέει. Πρότεινε, λέει, οι Σούπερ Λίγκ να πέσουν δύο. Να σωθεί ο Άρης, ναι. Ναι. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ήδη αύριο ξεκίνησε και τις Football League το πρωτάθλημα. Και στις επόμενες μέρες λέει θα αποφασιστεί άμα θα πέσουν οι δύο ή τρεις. Ναι, καλά, αυτό είναι σκρό. Αυτό αν γίνεται σκρό. Ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, ναι, αυτό αν γίνεται σκρό. Θέλουν να σώσουν τον Άρη γιατί ΑΕΚ Β' Εθνική. Ηρακλής λέμε δεν ανεβαίνει. Και Άρης Β' Εθνική. Απόλλων Καλαμαριάς Β' Εθνική. Ο ΤΕΤΙΒ θα έχει περισσότερα έσοδα από την ΟΒΑ. Επίσης, θέλω να σχολιάσω τη ΑΕΚ. Σήμερα δεν ξέρω, τα είδατε. 20.000 κόσμο είχε ΑΕΚ. Το είδα. Λοιπόν, το είδα, ναι. Βέβαια, η ΑΕΚ έχει όραμα. Έτσι όπως την κατάσταση. Άμα έπαιζε σήμερα με μηδέν χρέη με την επανομή, ναι. Και αυτό θα είναι 15.000 κόσμο. Έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα τη Super League, από την έκτη αγωνιστική έχουν ξεχωρίσει οι τρεις. Γιατί για μένα οι τρεις είναι. Λοιπόν,
Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα. Το χάος. Ένα πρωτάθλημα χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν μπορείς να δεις ούτε μια έκπληξη, ούτε μια ομάδα να ξεπετάξει. Πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο. Φίλε, Αντώνη, να σου πω λίγο. Αντώνη, πολύ φοβάμαι ότι το επόμενο πρωτάθλημα μετά τον Ολυμπιακό το πάρει ΑΕΚ. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Όφη υπήρχε τις καλές χρονιές του Ηρακλή με Χατζηπάνη. Δεν υπάρχει πρωτάθλημα πλέον. Να σου πω λίγο. Το τι η ΑΕΚ. Ποιο είναι το πρωτάθλημα μας, το Αστέρας Τρίπολης και ο Πλατανιάς. Βρε, ποιο πρωτάθλημα τώρα. Εδώ πέρα, εδώ είναι όλα τα γήπεδα. Σήμερα είχαν 1500 άτομα και 2000 άτομα. Για ποιο λόγο. Πόσο είχε όλη η Super League μαζί. Έτσι ακριβώς. Ξέρεις για ποιο λόγο. Ξέρεις για ποιο λόγο. Όχι γιατί ακριβώς. Όχι γιατί έχει καλύτερο πρωτάθλημα η ΓΑΜΑ Εθνική από την ΑΛΦΑ. Γιατί οι άλλοι έχουν ένα όραμα. Αυτή τη στιγμή βγαίνει, λέει, στην Αθήνα, μου λένε φίλοι μου, ο ΑΕΚΣΙΣ έχει πιο ψηλά τη μύτη ακόμα και τον οπαδό του Ολυμπιακού. Κοίταξε να δεις, ο ΑΕΚΣΙΣ τώρα είδε, λέει, είδε τον πρόεδρο του, πήρε τον ΟΠΑ, πρόσεξε να δει. Δεν ήθελε να δει το υψηλό επίπεδο του Μανδράικου, πήρε, έλεος μη λέμε μπούρδες, πήρε, απλά λοιπόν, ο πρόεδρος της ΑΕΚ τον ΟΠΑ, τους εισπύρωσε να πούμε, βλέπει είναι θέμα χρόνου η ΑΕΚ εθνική και θα πάνε σε επιτυχίες. Εάν κάνεις ένα γκάλο, Αντώνη, αν κάνεις ένα γκάλο, πανελλήνιο, να ψηφίζουν όλοι οι οπαδοί των ομάδων και του Ολυμπιακού. Πιστεύετε ότι την επόμενη χρονιά που θα χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης? Εσύ τι πιστεύεις ότι θα πάρει μεγαλύτερα ποσοστά, η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ? Δεν το έχω εξετάσει και δεν να σου πω. Για εξέτασέ το και την άλλη Κυριακή αν είμαστε καλά ξαναπάρει. Να πω για τον Άρη κάτι θέλω. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Τζόρνταν σε αυτό που είπε για τον Άρη. Άμα δεις τη βαθμολογία. Μιλάμε για 5-6 ομάδες οι οποίες. Με μια νίκη τους έφτασε όλους. Με μια νίκη τώρα. Αντώνη, να σου πω κάτι. Και μην ξεχνάμε κάτι. Είναι 18 οι ομάδες, 34 αγωνιστικές. Δεν είναι. Ναι, αλλά πράγμα, το κακό ξέρει ποιο είναι. 28 αγώνες ακόμα. Δεν τύχει ότι μπορεί να την κάνει αυτή τη νίκη. Δεν τύχει ότι μπορεί να την κάνει αυτή τη νίκη. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, είναι 3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είμαστε ρεαλιστές. Δεν τύχει ότι μπορεί να περάσει τον Ολυμπιακό. Αδερφέ, ακού να σε πω κάτι εγώ τώρα. Όλοι μιλάνε από το αποτέλεσμα. Όχι. Ο Απόλλων Αθηνών μέχρι εχθές μας λέγανε έχει τη χειρότερη ομάδα. Έκανε μια νίκη, παπ, έχει ομάδα μας λένε τώρα. Από πού ρε όχι ομάδα. Μπράβο ρε φίλε, καλό, καλό. Εσύ πιστεύεις. Σε αυτό του δίνω δίκιο, ναι, καλό. Εκ το αποτελέσμα των συνεργών, δηλαδή πώς θα κάνουμε. Η νίκη που και ο παιχνίδι εγώ που είδα του Άρη, το σημερινό και το που δεν έπρεπε να κερδίσει. Δεν έπρεπε να κερδίσει, ναι. Θα βγουν αυτά. Θα πάρει. Εσύ πιστεύεις ότι με χάπτω τον Οικονομόπουλο και τον Τριανταφυλάκο. Συνολική εικόνα, ρε παιδί μου. Συνολική εικόνα. Συνολική εικόνα μου άρεσε σήμερα η ομάδα. Πιστεύεις ότι εσύ ότι ο Άρης δεν θα έχει άλλους τραυματισμούς, δεν θα έχει άλλες φλάσεις. Υποθέσεις θα κάνουμε. Θα δούμε. Πόσα γκολ έχει κάνει ο Άρης, ρε παιδί. 2 γκολ. Σε πόσα σε 6 μάτς. Αυτά είναι. Τα λέει όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να κάνει για τον Άρη το πρωτάθλημα άρχισε πριν 2 αγωνιστικές του Πάτο, ξέρεις. Δεν υπήρχε Χατζηνικολάου, δεν υπήρχε Μούτας. Τίποτα δεν υπήρχε. Μήνες τα λέγαμε εκεί πάνω. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Άντε, μπράβο. Επόμενη γραμμή είναι. Άρα, η ομάδα είναι δύσκολη. Έλα, Ραπτόπουλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ο Βάζελος τι έκανε. Κέρδισε 2-1. 2-1. Έγινε κάτω. Γεια σου, φίλε. Φίλε, το τηλεφώνημα του μήνα είσαι. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Τι βάζετε, τώρα ενθουσιάστηκαν. Εντάξει, καλά κάνω και δεν σαν δύο. Τώρα θα πάω κοντά και άλλους λέει βλέπω δεύτερη θέση. Μα η Βάζελη Χρυσέ. Θα κάνει κανένα πλόκο την Κυριακή. Μα η Βάζελη Χρυσέ μου, ξεκινήσαν με Άριστα το 10 στο 3. Και είναι στο 5, στο 6. Εκεί είναι. Εκεί το άριστα του είναι αυτό. Ναι. Παραπάνω δεν υπάρχει. Παίξανε ένα μάτσο ωραίο σήμερα από ό,τι άκουσα στο δεύτερο. Καλά, ήταν στο δεύτερο. Είδα το δεύτερο γκολ. Είδα ταχύτητα. Είδα ωραίο γκολ με τον Πλατανιά. Είδανε, ξέρω εγώ, την άμυνα του να φτιάχνει. Και αυτά τα γκολ που βάλανε ήταν ωραία. Η πέμπτη θέση για αυτούς είναι καλή και σου λέει πάω καλά. Πάω πάρω το χ στην Τούμπα, αισιοδόξη. Ποιο χ θα πάρει στην Τούμπα, πώς θα τον πάρει το χ. Ξέρω και εγώ πώς τον πήρε όφη. Α, καλά. Έλα, Βίλε, ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον. Ήμουνα και στο Σκορπιό και εγώ πάνω σήμερα, σε είδα. Στο Σκορπιό την Παρασκευή 7 η ώρα το τατού ο Μίτσος που έχει στην Παπαναστασίου 90 θα έρθει με τις κοπέλες. 10 τατού δωρεάν θα κάνει με κλήρωση. Αν είστε εκεί πάνω και γουστάρετε να δείτε να αποφάσει. Είμαι κοντά. Νεάπολη, Νεάπολη. Νεάπολη, ναι. Λοιπόν, Παοκτσής είμαι. Ωραίος. Σε ρωτάει, πού είναι ο Μίνος. Εγώ φοβάμαι ότι ο Στέφενς ίσως είναι από τους προπονητές, τους μεγάλους μεν, αλλά που θέλουν, που μπορούν να προπονήσουν μια ομάδα για να παίζει μπάλα. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρεις, αυτοί οι προπονητές μπορεί να μην σταθούν, γιατί οι άλλες ομάδες δεν παίζουν μπάλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
έκανε μια σάλκε μεγάλη, γιατί και στη Γερμανία παίζαν και άλλες ομάδες μπάλα και έκανε την ομάδα του να παίζει ακόμα καλύτερη μπάλα για να τους κερδίζει. Σήμερα ο Στέφενς, που έπαιξε η ομάδα του μπάλα, θα έχανε το παιχνίδι από τον Όφη, που δεν άξιζε να το χάσει το παιχνίδι στα τελευταία 10 λεπτά, επειδή δεν ξέρει σίγουρα να φτιάχνει την άμυνά του. Δηλαδή σήμερα αυτός ο Μακουκούλα έκανε σε 7-8 λεπτά τρεις φάσεις που σε 87 λεπτά δεν έκανε παπάζο. Οι δύο είναι καρμπών. Και μου δίνει την εντύπωση ο ΠΑΟΚ ότι χάνει βαθμούς σε παιχνίδια που έχει κατοχή μπάλας μεγάλη. Δηλαδή 70-30 με Όφη, 70-30 με Πανετολικό. 3 και 2, 5. Οκ. Ναι, ναι. 3 και 2, 5. Παρά ένα δευτερόλεπτο και με την, με την ξένη την ομάδα. Κάτσε αυτό το λόγο. Δεν είναι εσύ που δίνεις τώρα στο Αγρίνιο, δεν είναι 30-70. Πώς δεν είναι. Στο σύνολο του αγώνα. Κατοχή μπάλας, στο πρώτο ημίχρονο. Sorry, θέλω να το δω. Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανετολικός είναι κυριαρχικός, δεν είναι 30-70. Πώς έχει την μπάλα πάνω, τη γυρίζει, γίνεται μια σαραντάρα παλιά, πάρ' το 1-0. 45-55-30-70. Όντως έχουμε θέμα όταν ανεβαίνει ψηλά η ομάδα. Στην άμυνα. Εκεί θέμα. Όταν ανεβαίνει ψηλά η ομάδα έχουμε ένα θέμα. Το θέμα είναι, θέλω να πω και κάτι άλλο. Παιδιά, είναι 11 καινούργοι παίκτες. Μήπως δεν έχουν δέσει ακόμα. Τι να δέσουν, φίλε. Δεν είναι και 11 καινούργοι. Ποιοι να δέσουν. 11 καινούργοι. Σύνολο μεταγραφές 12. Εκεί λοιπόν, κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ αλλάζει 10 παίκτες. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός αλλάζει 10 παίκτες. Δεν έχουμε παλιά. Λάθος είναι αυτό. Είναι λάθος, αλλά είναι και αλήθεια. Δανεικός, πάρτον, φέρτον. Εάν φίλε μια ομάδα δεν αγοράζει παίκτες για 4-5 χρόνια. 3-4 χρόνια. Αυτό έκανε πέντε χρόνια. Ο Ζαγοράκης λοιπόν με τον Βρίζα κάνανε ομάδα για 3 χρόνια με Γκαρσία. Ναι, ήλι, είχε, ναι, πότε. Με, ναι, πριν 7 χρόνια. Για 15 χρόνια η Ολλανδία δεν υπήρχε. Ναι. Γεμάτη μια 15ετία δεν υπήρχε ουσιαστικά. Αυτή την οτροπία πρέπει να την έχει ο Σαββίδης. Στα καλά του Ζαγοράκη και του Βρίζα. Γκαρσία 3 χρόνια, 4, 5 και πόσα. Ήβιτς 4 χρόνια. Ναι. Κοντρέρας 3 χρόνια, 4 συμβόλαια. Οκ. Okay. Το ότι δεν πήρε τίτλο είναι ένα θέμα τώρα. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα κακό όμως αυτό. Δηλαδή παίρνει ένα δανεικό, ναι, βλέπει μια χρονιά αν είναι καλά και ναι, μετά μπορεί να έχει τα φράγκα να φτάξει την οψιόν. Μπορεί να μην τον κάνει ρε ο παίκτης, τον παίρνει δανεικό. Κατάλαβες. Ναι. Μπορεί να μας βγει σε καλό αυτή η στρατηγική. Ναι, σωστά. Μην τον παίρνουμε τελείως αρνητικά. Ας π.χ. ο Στόχ, που για μένα δύο παιχνίδια έχει κάνει ο Στόχ, έτσι. Δύο παιχνίδια. Στόχ. Το έλεγα στο διάλειμμα. Δύο παιχνίδια. Ο Στόχ κάνει μια κίνηση. Πάει το δεξί τον μπακ προς τα μέσα, ο στόπερ ο ένας και έρχεται και ένας χαφ, ένας με τρεις. Ωραία. Ναι. Τι μάθανε την κίνηση αυτή. Τι μάθανε. Όλοι. Την είδαμε με τον Πανιόνιο, την είδαμε με την Βάγια. Πώς τη λένε, με τη Σάλκε. Την είδαμε. Ναι. Ωραία. Πες μου εσύ το αντίδοτο, το αντίδοτο. Της κίνησης που κάνουν οι τρεις πάνω στο στόχ, με το αντίδοτο του Στέφενς για να βγάλει στους τρεις με έναν, δεύτερο παίκτη στην περιοχή δικό του. Για την πάρει την μπάλα να την βάλει στα δίκτυα. Πες μου. Εγώ θα περιμένω να δω την κίνηση του Στόχ με το δεξί τον μπακ, τον Μπούρμπο, με το στόπερ και το χαφ των Βερών τρεις με έναν, να βγάλει πλεονέκτημα ο Πάο μέσα στην περιοχή, με κίνηση χωρίς την μπάλα και να κάνει αυτή την κίνηση. Μπορώ να το δω αυτό. Ναι, μπορώ να το δω στην προπόνηση. Πολύ θα σωστή. Πάω τη Δευτέρα, την Τρίτη, να δω, είναι ο Στόχ εδώ. Περνάει αυτόν. Περνάει και αυτόν. Δύο. Έρχεται και ο τρίτος εδώ. Είμαστε τρεις με έναν. Είμαστε χι. Εδώ και εδώ. Ποιος θα μπει. Να γίνει μια πάσα, ο Στόχ να τη δώσει εδώ. Και να μπει μέσα ο Στόχ στον κενό χώρο. Στον κενό το χώρο. Δηλαδή, ένας, δύο, τρεις. Πρέπει να μπει ένας φόρ μέσα. Όχι. Τη δίνω. Και να μου την ξαναδώσει ο Στόχ να βγει φάτσα με το τέρμα. Μήπως να το δω. Μήπως αν βάλει δεκάρι του Λούκα. Πεντάκι μου. Να πετύχει αυτό κάτι. Να βάλει το. Θα δω. Θέλω να το δω. Έχει παίξει δεκάρι Λούκα ποτέ στο ΠΑΟΚ. Όχι. Ένα μάτσο. Ένα μάτσο. Το Πανετολικό. Σ' ακούω, φίλε. Κωστή, εγώ βλέπω πάντως ότι ο Στόχ έχει τρία μάτσα με τη Σαχτιόρ, τον Πλατανιά και σήμερα. Είναι δεν είδα να περνάει ένα παίχτη με την τρίπλα. Ένα.
Ξέρεις γιατί. Το έχω παρατηρήσει, το έχω κοιτάξει. Γιατί στο βιολίδι το μαγαζί και στα άλλα στη Λεωφόρο Νίκης και πίνει τις μπουκάλες. Έχει ωραίο ουίσκι και τα μαγαζιά αυτά είναι πολύ καλά. Άρχισε μάλλον να μαθαίνει η Θεσσαλονίκη. Ναι, το λέω. Πηγαίνει στα καλά μαγαζιά. Να σε καλά, για καλά. Αυτό το λέει σίγουρα ή το λέει πετάς έτσι. Το λέω σίγουρα. Και ας μου πούν ότι δεν πάει στη Λεωφόρο. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του είναι. Δεν μπορώ να πω ότι θα πει και τι θα φάει. Και ο Σταφυλίδης δικαίωμά του ήταν να τρώει γύρους και μπουγάτσες. Και όταν τον έλεγα θα γίνει ο κόλος σου σαν τη Ανουσάκη της ηθοποιού, γελούσε. Πάρ' το τώρα στη δεύτερη ομάδα. Λέω μη γελάς. Η Ανουσάκη ζει έτσι. Μια ζει η Ανουσάκη. Στη δεύτερη ομάδα το στείλανε. Το στείλανε στη δεύτερη ομάδα. Όχι γιατί είναι κακός παίκτης. Πληθωρική γυναίκα. Και αυτός πληθωρικός έγινε. Σ' αρέσει η Ανουσάκη. Ναι, τα μάτια, διαμάτια στο γυμνό κορμί της. Με εκεί τα μπούτια τα χοντρά. Τώρα η Άγκρα, παιδιά, έχει φτιάξει. Δεν τον αρέσει, τρέμει, δεν τον αρέσει. Χοντρομπούτια εκείνη και η κυλαρούσα. Μισθητή μου, κύριε. Να με τρελάνε, δεν ασλαμά. Λέγε πολύ κόσμο γιατί τα εισιτήρια ήταν ειδικά η τιμή. Πολύ σωστό το μήνυμα. 5 ευρώ να είναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Κάνει το μικρή μεγάλη δράση. Άλλο κάνει το αυτό. Όχι, δεν ήταν στο μικρή μεγάλη. Τι είναι, το πιο ακριβό πόσο είναι. Δεν τον αυλονίζει. Έχει σπίρωθει. Υπάρχει σπίρο. Μα έχει ο κόσμο. Βγαίνει με τον μπάντζα. Ναι, στην παραλία το μαχιό. Και φεύγοντας χιλόψαρα στην Αίγινα. Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι τότε, ρε, στο μικρή τότε, και μεγάλη δράση. Με τα μπούτια τα κοντράρε και τις γάμπες τις κοντρές. Έτσι ήταν, τότε ήταν μόδα, ζουμερή γυναίκα. Σ' άρεσαν οι γυναίκες οι ζουμερές, ρε. Τότε δε, εγώ ήμουν αγέννητος. Ρε, τώρα σ' αρέσει. Σιγά, ρε, σιγά που ήσουν αγέννητος τότε, εσύ. Σιγά, ρε, Λυκόπουλο. Η χοντρή γάμπα, σ' αρέσει. Σου ρε, κάτι. Φτάσου γιατί, κύριε μου, λέει Λυκόπουλο. Γιατί, πόσο νομίζεις, αυτό μιλάμε για 60 τώρα. Το 65 είναι του. Αγέννητος είμαι το 65, ρε φίλε. Ναι, καλά λέει. Καλός, κακός, αγέννητος είναι. Εντάξει, πάμε στον κόσμο, ναι. Έχεις κάτι μπούστα. 23 Απριλίου του 67. Έχεις κάτι μπούστα, ρε Ασλαμά, δηλαδή. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα. Ο παδός του Ολυμπιακού από Χαριλάου. Καλώς το. Ο παδός Ολυμπιακού από Χαριλάου. Το όνομά σου, φίλε. Παύλος. Παύλος, εδώ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο για τους παοκτήδες εκεί πέρα. Ναι. Νομίζω δύο είναι. Ναι. Τι, θέλετε να χτυπήσετε πρωτάθλημα. Ναι, γιατί. Όχι, ρε, φίλε. Το πρωτάθλημα. Χτυπάς ένα βραπέλε, φίλε, λέω εγώ καλύτερα. Μισό λεπτό, τι είπες, ρώτησες αν θέλουμε πρωτάθλημα. Θα σε ρωτήσουν κιόλας. Δηλαδή το έχεις πάρει σπίτι σου για όνομα του Θεού. Τόσο κατεστημένο είστε. Πρέπει να σας ρωτάμε κιόλας αν θέλουμε πρωτάθλημα. Πιο πολλές φορές βρόχνε εσένα φέτος παρά εμένα. Τι πράγμα? Πιο πολλές φορές είδαμε να σβρώχνουν εσένα παρά να σβρώχνουν εμένα φέτος μέχρι στιγμής στις 7 αγωνιστικές. Και εσύ καταράκτη φαίνεται ότι έχεις, φίλε. Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ. Έφαγες πολύ ροκφόρ την Τετάρτη. Ακούς. Να το πάμε, εδώ είναι το πρωτάθλημα. Είπα ένα φραπεδάκι, αγόρι μου, γλυκό γάλα. Και άστα από τα αθλήματα, δεν είναι για σένα, είσαι πολύ μικρούλης εσύ. Τώρα θα βάζει δύο φάπες πάνω στο Βέλγιο τώρα. Εσύ κοιτάξε τώρα, μπράβο. Δεν είμαστε ρε παιδιά. Άκουσες τώρα, θα βάζει δύο σφαλιάρες πάλι εκεί στο Βέλγιο. Έλα, ναι, ενώ εσύ με τις ακτρώσεις θα είδαμε εκεί πέρα με το κολοχώρι. Πήρες τώρα αυτό το Βάις, σε ένα άλλος μήνυμα και μισκα τον πήρε, τον πήρε πισκάρα. Στην πισκάρα καταρχήν έπαιζε ο δανεικός. Δεν ήξερα να κάβρε να σε ρωτήσω για το βοσκάκι. Εχθές ελεηνός. Είστε απίστευτοι. Ο Πάουκ για να πάρει πρωτάθλημα, τι να σου πω. Ο Πάουκ θα πάρει πρωτάθλημα όταν αγοράσει την ΕΠΟ. Όταν πάρει την ΕΠΟ. Ας κάνει μια φορά ομάδα. Εγώ νομίζω, εγώ νομίζω ότι το πρωτάθλημα δεν θα το πάρει ο Πάουκ. Αλλά όταν θα ανέβει ο Μελισσανίδης, ποδοσφαιρικά θα σε επιδείξει εσένα, τον Ολυμπιακό. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Αυτό ξέρω από τώρα να ακούτε. Εγώ λέω, εγώ λέω ότι αυτή εδώ, άκουμε εμένα. Εγώ λέω ότι αυτή εδώ είναι φαφλατάρι. Φίλε, σήμερα μιλούσαμε δύο παλιούς αεξίδες άρρωστα. Τη πολύ πολύ παλιά γενιά και μου λέγανε αυτό με τον Μελισσανίδη απαράδεκτο. Ποιο? Έχω πληγωθεί, λέει, δεν το δέχομαι καν, δεν μπορώ να το δεχτώ. Τη γάμα εθνική. Ειδικά ο Τζιμ είναι, αν είσαι εσύ, δεν ξέρω. Όταν θα ανέβει η ΑΕΚ, αυτό είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά είναι το καλύτερο που έκανε. Μπράβο. Σωστό. Ωραία, εσύ το πώ κάνει το σαν παιδί. Βεβαίω, θα το ήθελα γιατί να μην το παραδέχω. Άμα τα εκατομμύρια ήταν 170, 11 ήταν 170. Είναι 30 τόσα και είναι τη ΑΕΚ 37. Στο δημόσιο. 170 είναι τη ΑΕΚ και το πάω. Έχει διαφορά σήμερα τα λέγαμε με εξήρεση και προστά. Και ήρθε ο Δάμανος ο Παοξής και συμφώνησαν απόλυτα. Εδώ έχει βγάλει το κράτος του Υπουργείου Οικονομικού πώς θα είναι ρε Σιμάρια τώρα. Δηλαδή τώρα αυτό είναι πώς το βλέπουν και οι εξήρεση ακόμα. Να παίξουμε εμείς οι δύο, φίλε Παοξή, θα είσαι στο μείον 10 τουλάχιστον, να ξέρεις. Άκου, φίλε Ολυμπιακή. Φίλε, 50-50 άμα παίξουμε και σε ξεφτυλίσω, ας έχω το μείον 10. Ας σε ξεφτυλίσω όμως. Άκου να σου πω τώρα. Τι να με σοβαρά, μιλάς τώρα. Φυσικά και μιλάω σοβαρά. Πώς θα με ξεφτύλουμε, αυτή την ομάδα. Εγώ πέρσι που δεν είχα ομάδα, πρόσεξε τώρα. Τι έχεις?
Τι ομάδα έχεις εσύ? Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε τώρα, έλα τώρα. Δεν θα τον ακούσουμε λίγο ρε. Ολυμπιακό λες. Ναι, Ολυμπιακό. Καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα είναι. Τι έχεις την καλύτερη? Την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Καλά εντάξει. Με, θα σου πω την εντεκάδα της. Δεν χρειάζεται να το λες. Μοσκάκι η τέρμα. Δεξί μπακ έχει. Αμπάρκιολι. Αριστερό μπακ αμπάρκιολι. Ναι, Βικέλη, πώς λέτε. Το τέτοιο, τον ένα, τον άλλο. Τρεπόμαστε λίγο. Σέντερ φορ, άσε ρε. Δίνεται δικαιώματα η Γαβρί. Ναι, εγώ λέω ότι μπορούσε να τα πάρει έτσι. Γιατί δέχτηκε να τα πάρει. Δίνεται δικαιώματα. Εσύ παίζει με τον Ατρόμητο φέτος και στο 0-0 δεν είναι πέναλτι πάνω στο Μανιάτι, ρε. Α το κάνει 0-1 και πέρα σε πάρει το παιχνίδι. Πάλι το έκανε 0-1. Πάλι 0-1 έγινε. Με 10 παίκτες θα παίζει ο Ολυμπιακός όμως. Βρέμε 7 θα παίξει και θα σε πάρει σε ένα. Βρέμε 7. Θέλω να γίνει έτσι να το ζητήσουμε. Λοιπόν, μη μαλώνετε. Όταν θα ανέβει ο Μελισσανίδης, ο ΠΑΟΚ θα παίρνει ακόμα πρωτάθλημα. Εάν ποτέ το πάρει εκτός από τον Ολυμπιακό, θα είναι η ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι την ΑΕΚ τη φοβάσαι. Η πρόβλεψή μου είναι ότι η ΑΕΚ. Ούτε πρωτάθλημα, ούτε και πελάκι δεν θα πάρει ποτέ, να ξέρει. Να σε πω κάτι φιλαράκι. Και με αυτή την νοοτροπία. Να σου πω κάτι φιλαράκι. Ποια είναι η νοοτροπία μα που δεν σ' αρέσει, ρε. Ο μεγαλύτερο αντίπαλό σου είμαι εγώ, το έχει γράψει ιστορία. 23 χρόνια στη Φάπα σε είχα. Πόσα πρωταθλήματα είδε. 23 χρόνια στη Φάπα σε είχα. Τέτοια πρωταθλήματα να τα χαίρεσαι. Πιο λίγα από τον Άρη έχεις ρε. Βρε τέτοια να τα χαίρεσαι. Από τον Άρη που έχει πέσει βιταθμική πιο λίγα από τα θύματα έχεις. Βρε μιλούσα με έναν γάβρο και δεν ήξερε ποιο είναι το γνήσιο. Θα κάνεις τώρα. Θα πάτε ρε μελέτη. Τι να απαντήσω ρε. Δεν απαντήσω, τα άρημα δεν κλείνεις ρε. Ποιο είναι το γνήσιο, για ποιο πράγμα. Ναι, ανύπαρκτος είσαι. Ρώταγα έναν γάβρο πόσα πρωταθλήματα πήρε γνήσια και μου έλεγε το 1998. Πώς. Και στο τελευταίο που έχασα. Κάνει τα κάλπικα. Πριν τρία χρόνια που έχασα, τρίτο δικά. Δεν λέει τίποτα. Και στα κάλπικα που λες, δεν διεκδίκησες κανένα. Εγώ ξέρω τα τελευταία δεκαετία. Το πρωτάθλημα που έχασα πριν τρία χρόνια από τον Παναθηναϊκό, εγώ το διεκδικούσα μέχρι πριν τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει. Τι έχασες? Πώς το έχασα, βγήκα τρίτο. Το έχασες. Βεβαίως. Από τι, από τη διαιτησία το έχασες. Από τι το έχασα. Ναι. Μέσα στο Άρη, δηλαδή, εσύ η διαιτησία σε φτιάχνει το 2-0. Ποιο είναι η διαιτησία? Αν θυμάσαι στον Πανιόνιο με ακύρωση γκολ από αντίπαλο, το θυμάσαι. Ακριβώς. Σοβαρό. Τρεις ερείτες έκανες μετά, το ξέρεις. Τις τελευταίες τρεις ερείτες έκαναν. Άκουνα λίγο, άκουνα για να κλείσω κιόλας. Μισό λεπτάκι, ακούς. Όταν έφτασε σε σημείο να είσαι πρώτος, αν θυμάμαι καλά, με ένα βαθμό πρώτος, φάνηκε πόσο loser είσαι. Πόσο loser. Σε τρία σερή ματς τα έχασες. Τρεις ερείτες. Πόσο loser είσαι, δεν μπορείς να πάρεις ποτάδι, είσαι loser, πάρ' το χαμπάρι. Παύλο, μια ερώτηση λίγο, Παύλο. Δεν παίρνεις ποτάδι, είσαι loser. Παύλο, λίγο μια ερώτηση, Παλκαρίνη. Είσαι Χαριλιώτης ή απλά είσαι από Αθήνα και μένεις εδώ? Όχι, όχι, είμαι από το Χαριλάου. Πήγε τώρα να στηρίξει την άλλη την ομάδα. Ποια λέω τον Άρη. Μάλλον είναι ο πατέρας του ΠΑΟΞΙΣ. Όχι, ο πατέρας είναι Αριανός. Αριανός, για να μην γίνει ΠΑΟΚ και γίνει Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακάρης δηλαδή. Δηλαδή, μισό λεπτό. Εσύ πόσο ετών είσαι? 23. Επειδή δεν μπορείς να δεις ποτέ πρωτάθλημα, πήγες από εκεί μεριά να το δεις. Ο πατέρας Αριανός. Εσύ έχεις δει. Και σε... Εγώ φίλε, από 7 χρόνια είμαι Ολυμπιακός. Βέβαια είναι θέμα. Από 7 χρόνια είμαι Ολυμπιακός. Ο πατέρας σου σε είπε, μπαμπά, είπες δεν θέλω να γίνω Άρης. Πήγες κάπου να γίνεις ΠΑΟ και σου λέω, πατέρας σου γίνει Ολυμπιακός. Όχι, μόνος μου έγινε Ολυμπιακός. Ναι, δηλαδή δεν έχεις πάρει. Έχεις πλέξει σενάριο για δεν να το πάρεις το πιο γρήπλοκο. Ρώτησε παπά να γίνει. Γιατί ένας Αριανός, πενιντάρης, ο γιος του σήμερα είναι... Σε το πήρα καλιά. Ο γιος του είναι 23 ετών. Μηνυματάρα έχεις στείλει. Ναι. Και δεν γίνεται Άρης. Προτιμώ ο γιος του να γίνει Ολυμπιακός, από το να γίνει ΠΑΟΚ, αυτό λέω. Καλά, εντάξει, ίσως ναι. Δηλαδή, αν γινώσουν ΠΑΟΚ, ο παπάς σου πάει να σε κρατήσει μούτρα. Τώρα δεν σου λέει τίποτα. Τι να σου πω. Εγώ πάνω από μικρό παιδί είμαι Ολυμπιακός. Ο λόγος είναι γιατί πολύ απλά. Εντάξει, δεν λόγω παιχτών, γιατί είπε ο Ολυμπιακός πάντα έφερνε ωραίους παίκτες. Εσύ 7 χρονών έπεσε άλλη μια εθνική. Ο παπάς σου να πούμε σπάγε τα πιάτα στο σπίτι. Πώς θα γίνει Άρη. Τι Άρη να γίνουμε, εντάξει. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτό έγινε σαν τη μισή αυγή σαν του Χρυσαβίτη. Από αντίδραση έγινε Ολυμπιακό. Ακούς. Εσύ από τι έγινε. Αυτό έγινε από αντίδραση. Εσύ χρυσή αυγή από τι έγινε. Δεν μπόρεσε να δει χαρά στα σκέλια. Θα σα ρωτήσουμε κιόλα. Εσύ από τον Ολυμπιακό θα γίνει. Εσύ χρυσή αυγή από τι ψήφισε. Εγώ δεν έγινα χρυσή αυγή. Ψήφισε όμω. Ψήφισα μια φορά τι θα κάνω. Γιατί. Όλοι κάνουν λάθη. Γιατί ψήφισε. Να έτσι κάπω έτσι. Εξήγησε το αυτό το. Αγανάκτησα από του προηγούμενου. Και τους επόμενους είδα δεν υπάρχει φως. Και τώρα θα ξαναψηφίσεις τους προηγούμενους. Ποιους προηγούμενους. Ποιος θα ψηφίσει. Τους επόμενους. Δηλαδή οι άλλοι δεν είναι συμμορία. Αυτές οι αυτοκτονίες και αυτά που γίνανε δεν είναι συμμορία. Ωραία, τι θα ψηφίσεις τώρα. Τίποτα, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν υπάρχει ελπής. Θα δούμε. Τι να ψηφίσεις. Υπάρχει.
Τι να ψηφίσεις. Υπάρχει. Τι υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Κάτι υπάρχει. Τζόρνταν. Ναι. Κουκουέ ψήφισες ποτέ. Μπα. Με αυτή τη μούρη. Αφού δεν θέλουν να βγουν αυτοί. Δεν θέλουν να βγουν. Δεν είπε μια φορά, ρε παιδί μου, όπως λέω εγώ, πάμε για πρωτάθλημα. Δεν θέλουν αυτοί πρωτάθλημα. Στο μυαλό του. Θέλουν δεύτερο. Δεν είναι χαζί γι' αυτό. Τι σκαζό. Ακούει κάποιο και νομίζει ότι οι επιλογές είναι. Είπα σου, είναι δημοκρατία. Μα δεν θέλει να βγει, ρε παιδί μου, η παπαρία αυτή που ήταν κάποτε πριν μπει ο. Μισό λεπτό, ρε Τζόρνταν. Δεν ήθελε να βγει. Όχι, περίμενε, ΣΥΡΙΖΑ. Τζόρνταν, πού ψήφισε. ΣΥΡΙΖΑ, φιλαράκι, εγώ το. Μισό λεπτό. Και απαντήσω λίγο το μάτι. Όχι, για τον Τζόρνταν. Μισό λεπτό, να απαντήσω ένα. Απορία ρωτά τον άνθρωπο. Σαν να υπάρχει η χρυσή αυγή. Δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε όλους σας. Λάθος ερώτηση για μένα. Απάντα λοιπόν. Λοιπόν, μου είπες Μάριε να ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρώτα ποτέ. Αυτό το κόμμα δεν το γουστάρω. Να σε πω για το λόγο. Γιατί ήταν η μεγαλύτερη μετακόμιση που έγινε ποτέ. Τι μετακόμιση. Από το ΠΑΣΟΚ φύγαν και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ τάκα τάκα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει 30% και το ΣΥΡΙΖΑ, πώς το λέγανε πριν. Συνασπισμός. Να είχε 6% και, και ξαφνικά να έγινε 8 το ΠΑΣΟΚ και 25 το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ωραία, τι σημαίνει αυτό. Έγινε η μετακόμιση ψηφοφόρων. Εντάξει, και τι έγινε. Άραγε. Κακό είναι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τι να κάνουμε, να αλλάξουμε το χρώμα. Πρέπει να δικάσουμε, επειδή ψήφισε χρυσή αυγή. Κουκουέ εσωτερικού ψήφισε ποτέ. Αυτά δεν έχουν μέλλον. Δεν έχουν μέλλον. Δεν υπάρχει αυτό. Τι πρέπει να ψηφίσει, κόμμα εξουσία. Όχι, εκεί δεν μπορεί να καταλήξει. Ή Ολυμπιακό. Ή Παναθηναϊκός. Ή Ολυμπιακός ή Παραολυμπιακός δηλαδή. Το ίδιο πράγμα. Ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ. Ανταρσία, να βγει κόμμα με πρόγραμμα, αρέσει, να δούμε. Να δούμε με πρόγραμμα, να δούμε. Γιατί, να μας πούνε αυτά. Ποιο είναι το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα. Αλταρά. Αλταρά. Η χρυσή αυγή. Γαύρε, φλάκα. Ναι. Λέγε. Λέει. Άθλιο υποκείμενο. Δεν είναι σκεπτικό αυτό. Είναι απλοϊκό τρόπο σκέψη αυτό. Το κουκουέ δεν πάει για το. Απόδειξε μου εσύ ότι το κουκουέ είναι το κόμμα του μέλλοντο. Να μου το αποδείξει και εγώ είμαι μαζί σου. Θα πάμε μαζί να το ψηφίσουμε. Καταρχήν δεν είμαι κουκουέ. Παράδειγμα λέω. Ένα κόμμα, ένα παπέζι. Σε ρωτάω γιατί έτσι, αν έρθει ένα ξένο εδώ, θα πει ότι αυτοί έχουν τρία κόμματα. Νουδού, Πασόκ και Χρυσή Αυγή. Του πρόσεξε να δει. Μέλλον έχουν όλα τα κόμματα. Χρυσή Αυγή. Και οι οικολόγοι έχουν. Παιδί μου. Και ο Αντασία. Τώρα κοροϊδεύσε να πει. Έδωσε κάποιο όραμα στον αγανακτισμένο. Τι ώρα, στον απλοϊκό Έλληνα. Δηλαδή τώρα εσύ φεύγεις από τη Χρυσή Αυγή, λέμε έτσι. Γιατί ήμουν αποτέλεσμα. Μια φορά πήγαμε, ψήφισαμε. Ψήφισαμε. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις. Τώρα έχουμε δρόμο μέχρι τις εκλογές. Ρώταγα τον παππού της γυναίκας μου. Παππού, τι θα ψηφίσουμε. Τον παππού της γυναίκας μου. Όχι τον παπά, τον παππού. Τον παππού, ρε παιδί μου, συγχωρέθηκε. Θα μας πούνε, αγόρι μου, όταν θα έρθει η ώρα, θα μας πούνε αυτοί. Ναι. Σωστό ο παππούς. Είμαστε σαν τα γίδια. Μας πάνε όπου θέλουν. Κατευθυνόμενοι. Σαββίδι, σαββίδι. Παίζουν εκεί οι παπαγάλοι στην τηλεόραση. Ζαγοράκι, Ζαγοράκι. Κοίταξε, Ζαγοράκι. Ναι. Θυμάσαι εγώ τι έλεγα για τον Ζαγοράκι. Όταν ήταν πρόεδρο τώρα. Άσε που λέει ο Γιώργος που δεν γνώριζε ή δεν με γνώριζε τότε. Εγώ λέω και το Σαββίδι. Άρα από τη στιγμή που γίνεται κάτι καλό στην ομάδα. Λοιπόν, περίμενε. Άρα από τη Χρυσή Αυγή εσύ σε δεξιό κόμμα, σε αριστερό κόμμα δεν πάει. Γιατί να μην πάω. Αφού λες δεν πάω. Γιατί να μην πάω, δηλαδή. Ας μου δώσει κάτι, ένα πρόγραμμα, μια προοπτική. Κάπα. Γιατί όχι. Ποιο. Το μεγαλύτερο αυτό που υπάρχει η προοπτική. Μόνο για φέτος. Άρα, αναμφιβάλλεις το εσύ. Μόνο για φέτος. Εγώ είμαι με το καλό. Δεν χρειάζεται ακόμα μόνο να βγει για να κάνει πράγμα. Αν το δυναμώσεις στη Βουλή και νομίζεις ότι εκπροσωπεί εσένα και την τάξη στην οποία ανήκεις, που είμαστε και οι δύο απλοί λαϊκοί άνθρωποι, το μεροκάμα του και εσύ και εγώ, αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, η Ανταρσία ανοίγει τις πύλες της για σένα. Για μένα. Την αγκαλιά της. Ναι. Όλοι αγκαλιά έχουν για μας. Αυτό που λέει. Ναι. Άντε, αγόρι μου. Ναι, πάμε στο φίλο, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα λιμπάνα από Ρόκαστρο. Ναι. Ο παδός του ΠΑΟ. Ναι. Ναι, ο παδός του Ολυμπιακού. Α, του Ολυμπιακού, συγγνώμη. Ναι, κάνω ένα γκάλο. Ναι. Είσαστε 1, 2, 3, 4, 5. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Να μας πει με τη σειρά ένα-ένα, θέλω τη γνώμη σας. Τι πιστεύουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι σε καλύτερη μοίρα Ολυμπιακός, ρε συντερπισή. Αφού... Εγώ δίνω Ολυμπιακό 70%, πάω 30%. Εγώ, επειδή είναι... Αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή, μπορεί σε ένα μήνα... Όχι. Χτυπάω, να σπάσουν το πόδι τους 5 παίκτες στον Ολυμπιακό. Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο καλύτερος από τον ΠΑΟΚ στον αγωνιστικό χώρο. Καλύτερος. Ξεκινάς λάθος. Ναι. Ένα είναι το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ που έχει απέναντι στον Ολυμπιακό. Μόνο ένα όπλο μεγάλο έχει. Ένα στάνταρ μεγάλο όπλο. Προπονητή του, έτσι. Τον προπονητή του.
Αυτό είναι το νούμερο 2, το προπονητή. Το νούμερο 1 είναι ότι ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ είναι συσπηρωμένος γύρω από την ομάδα και θέλει το πρωτάθλημα ακόμη και με 1-3-0 όλα τα μάτς. Και όμως δεν είναι. Ο Ολυμπιακός το θέλει με νίκες, με πολλά γκολ και με θελκτικό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν μέχρι τώρα. Αυτό διάβαζε την προηγούμενη Τρίτη σε 2 πολύ ωραία άρθρα ανάμεσα σε 2 κρίσει ανάμεσα σε 2 ομάδες. Πλάκα μας κάνεις ρε Μάρια τώρα. Σόλου σε διακόπτω. Σένα... Με θελκτικό ποδόσφαιρο και παίρνει ο άλλος ο Γκάβρος και είναι υπερήφανος και δίνει διαιτησία. Ποιο θελκτικό ποδόσφαιρο. Ο παδός του Ολυμπιακού για τα θέλει. Για ποια διαιτησία μιλάμε, για ποιο παιχνίδι. Να ορίστε, να το άλλος τον καταράχτη από εκεί πέρα. Για ποια διαιτησία. Ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ είναι συσπηρωμένος μία φωνή, διψάει για πρωτάθλημα. Δεν είναι συσπηρωμένος Μαρία. Όταν μέσα στον ΠΑΟΚΤΣΙΔΙΚΟ λαό υπάρχουν φωνές. Έχεις πιο μεγάλη συσπηρωμένη από τον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Όχι, δεν βλέπεις τώρα, πες εσύ. Ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη λίγο ένα δευτερόλεπτο. Ο ΠΑΟΚ καταρχήν πρέπει να πολεμήσει τα σωδικά του. Έχει μέσα στο λαό του χιλιάδες κόσμο, αυτούς τους γκρινιάριδες που λέμε. Βρε, με αναγέννηση καρδίτσας έχεις 10.000 κόσμο. Έχει πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ. Με τον Ατρόμητο 7.000. Εντάξει, το 10 είναι πολύ λίγο νούμερο για τον ΠΑΟΚ. Είναι η δίψα. Αυτό. Το μόνο που υπερτερείς. Έγινε αυτό, φίλε. Συσπήρωση αν είχε ο ΠΑΟΚ θα έχει 20.000. Συνέχισε, φίλε. Αυτό είναι πρόθεση και ήρθε ο Μαρινάκης. Κατάλαβε και έβαλε 100. Έλα, φίλε. Από ό,τι κατάλαβα, το φιλαράκι εκεί ο ΠΑΟΚ στη γωνία έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι ο Γάβρος το παίρνει το πρωτάθλημα λόγω διαιτησίας. Γιατί εσύ δεν το ξέρεις αυτό, δηλαδή. Όχι, μην παρεξηγήσει, όχι όλα. Αλλά δεν δέχομαι από τον οπαδό του Ολυμπιακού να βγαίνει και να κομπάζει ότι έχει παίξει τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια μπαλάρα με τους τίτλους που πήρε. Γιατί ρε φίλε, μισό λεπτό. Τη σφυρίχτρα δεν την έχει. Κάτσε ρε φίλε. Στάσου ρε φίλε, μισό λεπτό. Μη. Εμένα. Μη. Ο κόσμος το έχει τούμπανο, εσύ κρυφό καμάρι, ρε. Δεν παίρνετε ρε κουφάλε σφυρίγμα. Εδώ το έχετε τούμπανο, εδώ το έχετε τούμπανο. Ρε εσύ, αυτοί άσους αυτούς, με μένα μιλά. Δεν παίρνετε σφυρίγματα. Δεν τρέπεσε λίγο. It's your son. Your son. Mom, hello, can you hear me? What are you doing? Ιδιών αναλόγως στη ράτσα, το φύλλο και την εποχή. Πωλήσεις κουταβιών. Τα κουτάβια που διαθέτουμε είναι του κτηνοτροφείου μας και εισαγόμενα. Όλα καθαρόιμα, γνήσια, υγιή και εγγυημένα. Αυτόματο πλήσιμο σκύλων και στο χέρι. Pet Shop. Μεγάλη ποικιλία ξηράς τροφής, σπιτάκια πλαστικά και αλουμινίου, χτένες μονές και διπλές, σαμπουάν, μαλακτικά, κολόνιες, αρώματα, ξεμπερδευτικά, ρουχάκια ολόσωμα με τεράστια ποικιλία και αδιάβροχα. Ξενοδοχείο σκύλων. Αναλαμβάνουμε τη φύλαξη του αγαπημένου σας σκύλου ή γάτας, με το κάθε ζώο να στεγάζεται σε ατομικό διαμέρισμα. Η άνετη παραμονή συμπληρώνεται το θέρρος με άφθονη φυσική δροσιά από δεκάδες δέντρα. Θα μας βρείτε Τέρμα Χαριλάου, έναντι κεραμοπλία Αλατίνη, Αλατίνη 9 στην Πηλαία, 2-31-0-31-62-22. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Αν πραγματικά είσαι καλοφαγάς, σου αρέσει το καλό κρέας που είναι χειροποίητο και ψημένο στα κάρβουνα και δεν πήγες στο Δέλτα της Πολύχνης, χάνεις. Στο Ματζάρι θα ματζάρεις και θα γουστάρεις. Σάντουιτς με 2 ευρώ, κοτόπουλο που μόλις έχασε το δρόμο από το κοτέτσι, τυρολουκάνικο, πανσέτα, σουτζουκάκι μούρλια, σουβλάκι που μυρίζει παράδεισο. Σε ένα πολύ φιλικό και πεντακάθαρο περιβάλλον θα νιώσεις ότι γύρω θα σου κλέψουν την μπουκιά από το στόμα. Ένα επίγον τηλεφώνημα, διάλειμμα στην απόλαυση και... Τα κρεατάκια μου, ρε, είναι τούτος, ρε. Φίλε, δεν άντεξα στον πειρασμό
και όρμηξα στο ψητό. Εξάλλου τζάμπα τα πήρες, τι φωνάζεις, παρήγγειλε άλλα. Ματζάρης, αγνώστου στρατιώτη 7 στο Δέλτα Πολύγνης και delivery σε όλη τη Δύση στο 231-0607-700. Ματζάρης και γουστάρης. Προσφορά κάθε Δευτέρα 1,5 ευρώ κάθε μορφή σάντουιτς χωρίς να μειωθεί η ποσότητα και η ποιότητα και η σαλάτα δωρεάν. Και πίτα πίτσα γύρω. Δύο μεγάλες πίτες με σάλτσα πίτσας αντί για μπέικον μπαίνει γύρω σε τρία μεγέθη. Για τους λάτρεις του καλού φαγητού, η γειτονιά μας έχει δύο πεζοδρόμια νοστιμιάς. Στο ένα, τα 25 χρόνια ποιότητας, αφοσίωσης και εξυπηρέτησης έχουν γίνει καθήκον αλλά και απόλαυση για το κοινό μας. Κρεαταγορά Κρέντι, Παναγίας Φανερωμένης 24. Για όσους δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν, ακριβώς απέναντι τα ντόπια κρέατα ψήνονται με μεράκι και ταλέντο. Το αποτέλεσμα είναι όλη η γειτονιά να χαίρεται και να απολαμβάνει την καλύτερη ποιότητα και την καθαριότητά μας. Στο Grill Κρέντι, απέναντι από το κρεοπωλείο Παναγίας Φανερωμένης 35, το ποιοτικό είναι και επιστημονικά ψημένο. Άψογο συνδυασμό. Σε ένα χώρο με χαρούμενα χρώματα, παγωμένε μπύρε και καλή παρέα. Και για πακέτο ανοίγουμε του ορίζοντέ μα σε όλε τι δυτικέ συνοικίε, φτάνοντα μέχρι την Καμάρα. Τηλέφωνο 541-151. Προσφορά Μούρια Μπέργκερ ή Coca-Cola μόνο 2,90 και οποιοδήποτε σάντουιτ ή ατομική σαλάτα ή Coca-Cola μόνο 4,80. Ομοίοι ψημένοι, είμαστε οι καλύτεροι. Κολοτερορίτα! Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με μπόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά, κάθε μέρα, όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε οι δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Βαρέθηκες να ψάχνεις το ιδανικό συνεργείο? Κουράστηκες να αλλάζεις κάθε λίγο γιατρό για το αμάξι σου? Ανέβα την Κλεάνθο στην κάτω τούμπα και μόλις αντικρίσεις το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στρίψε αριστερά στη Διογένους. Φτάσε στο νούμερο 35 δεξιά και άραξε. Εκεί ο Άγγελος Πετμεζάς και ο Κοσμάς Τότης σε περιμένουν. Για σέρβις και για υπηρεσίες παντός τύπου. Έως 1600 κυβικά λάδι και φίλτρο για 7.500 χιλιόμετρα μόνο με 40 ευρώ. Δώρο στο σέρβις η κάρτα καυσαερίων. Σέρβις κλιματισμού, ελαστικά, αλλαγή αμορτισέρ και συνεργασία με φανοβαφείο και ηλεκτρολόγο. Χωρίς να μετακινηθεί το αυτοκίνητο από το συνεργείο μας. Nissan, Hyundai, Ford, Chevrolet, Kia, Toyota και όλα τα μικρά και μεσαία αυτοκίνητα της πιάτσας. Η μπάντα χρονισμού άλλαξε. Ζήτα μου παράλογα, ζήτα μου πολλά. Ζήτα όσα γίνονται και άλλα πιο τρελά. 11-869. Αυτό που θες στα γρήγορα. 11-869. Το μόνο πράγμα που σκέφτεσαι την ώρα που βάζεις ένα ούζο νεούσα είναι πότε θα έρθει η ώρα για το επόμενο. Ούζο νεούσα. Στην υγεία του επόμενου. Πέστε τα στον αέρα, μαμά. Στο διάλειμμα τα λέτε. Τα πιο πολλά στο διάλειμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Στο διάλειμμα δεν ακούει άλλο στο διάλειμμα. Γλυσάξατε. Σαν τα κοκόρια μαλώνετε. Λοιπόν, πάμε στους δύο τελευταίους. Αυτό μια πραγματικότητα. Φέτος η εντολή είναι να βγάλετε καρέκλα. Μην τα λες, φίλε, γιατί οι γάβροι θυμώνουνε. Θυμώνουν οι γάβροι. Θυμώνουν οι κύριοι Ολυμπιακοί. Και ο άλλος μας πήρε τηλέφωνο να μας ζητήσει και την άδεια. Αν θέλουμε πρωτάθλημα, μας ζητήσει και την άδεια ο γάβρος. Λες και το έχει σπίτι του. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Το άκουσα στο ραδιόφωνο, βγήκε στον Καμόρα ένας παοξής. Ωραίος. Και λέει, εγώ λέει δεν θα πω για κάρτα, το βλέπω. Λέω ότι εντάξει. Αυτές λέει τις πληρώνουμε τις μαγκές, λέει, τις μαγκές που έκανε, λέει, ο Σαββίδης στα λόγια με τη διαιτησία. Φάτε την. Και λίγα είναι αυτά με τις κάρτες. Αυτό θα το δούμε τέλος της σεζόν. Τέλος της σεζόν θα είστε 15 βαθμούς πίσω. Καλά, θα δούμε. Πάμε στους δύο τελευταίους. Αργιανός δεν βγήκε να ψελίσει, να πει γεια σας, πεθαίνω. Τίποτα, κανένα. Πρώτο τελευταίος, ναι. Έλα, φίλε. Ο μόνος που του έδωσε κουράγιο είναι ο Τζόρνταν. Και ναι, ο μόνος. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Παοξής από Κορδελιό είμαι. Ναι. Βασικά θέλω να κρατήσω την ψυχραιμία μου με αυτά που άκουσε τώρα με τους Ολυμπιαξίδες.
Βασικά θέλω να πω λίγα πράγματα για την ομάδα. Πιο πολύ μου άρεσε, μοναδική φορά που μου άρεσε φέτος ήταν με την Νις, 6-0. Από τότε δεν έχω δει καλή εμφάνιση. Α, το φιλικό, αλλά... το φιλικό. Άχι τα φιλικά. Ναι, εντάξει, με βάση αυτό το φιλικό έχω ελπίδες ότι θα στρώσει η ομάδα. Το όνομά σου παλικάρι, συγγνώμη. Νίκος. Νίκο, εσύ τώρα δεν είναι καλά, δεν είναι κριτήριο αυτό. Βασικά είναι και αργή. Από ό,τι έχω δει, δηλαδή παίρνω όλους την μπάλα, δεν αναπτύσσονται γρήγορα. Αυτό μάλλον πρέπει να λυθεί. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πήρα πιο πολύ. Όχι, σήμερα ο Πάο είχε ρυθμό καλό. Μπορώ να τολμήσω και να πω ότι σε αυτό το παιχνίδι είχε και το πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι του. Τολμώ να το πω. Ναι. Για τα πρωταθλήματα που λένε για οι Ολυμπιαξίδες, όταν εδώ και πολλά χρόνια, βασικά είναι και κάποια πονηρά σφυρίγματα που γίνονται από διαιτητές, που πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, ότι κάτι σε μικρά μάτς που ο Γάβρος μπορεί και το παίρνει εύκολα. Πρέπει να τα μελετήσεις. Εγώ κάθισα και τα είδα. Ναι. Όριστε. Πρέπει να τα μελετήσεις, γιατί εγώ μάλωσα με ένα Ολυμπιακό. Μάλωσα με ένα Ολυμπιακό που βλέπαμε το μάτς σε ένα μαγαζί και λέει, γιατί λέει, έγινε καμιά φάση, λέει, χοντρή. Δηλαδή πουλούσε εγώ. Χωρίς επειδή έχω πολλή ώρα που παίρνω, 10 λεπτά μιλάω από το κινητό και δεν έχω πολλή ώρα ακόμα να μιλήσω. 2 λεπτά να πω αυτό που θέλω λίγο. Επειδή είναι πολλοί πιτσιρικάδες, δεν τα έχουν δει αυτά. Εγώ με 35 χρονών, από 14 χρονών τρέχω μέσα έξω. Έχει 2-3 χρόνια σταμάτησα τώρα. Γάβρος γίνεται ο άλλος και Παναθηναϊκός και εξής, επειδή συνέχεια σε ξεπουνάει στην τηλεόραση και που κάνει το γατί, συγγνώμη για την έκφραση, θα πούνε για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έτσι μεγαλώνει ο άλλος και γίνεται ο Ολυμπιακός όταν βλέπει συνέχεια στην τηλεόραση. Σωστό. Όταν με τον παραμικρό ο άλλος γίνεται πρωταθλητής και μου κόβει εμένα, μου κόβει και λεφτά από εξόδους στην Ευρώπη, όταν ο Ολυμπιακός βγαίνει συνέχεια Champions League και με το έτσι θέλω παίρνει λεφτά, άρα παίρνει και παίχτες, άρα μου κόβει από εμένα λεφτά να πάω εγώ παίχτες να μπορώ να τους συναγωνιστώ, πώς θα βγω εγώ πρωταθλητής? Όταν με μικρομεσαίες ομάδες ο Γάβρος, χωρίς να κουραστεί, παίρνει τα μάτς και άρα αυξάνει τη διαφορά. Όταν τέτοιο μάτς με τον Όφη σήμερα ο Γάβρος θα το έπαιρνε σίγουρα. Τι πρέπει να μου πει εμένα ο Γάβρος για τα πρωταθλήματα που έπαιρνε? Ο Πάου για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να γίνει 3 φορές καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Και πέρα από αυτό, θέλω να πω και τους Αριανούς και τους Αεξίδες που μας λένε να πούμε loser και ξέρω εγώ και αιώνια ξέρω εγώ ματζίριδες. Όπως και να έχει και φέτος και πέρσι και του χρόνου και για πολλά χρόνια ακόμα, η μοναδική ομάδα που μπορούμε να ανταγωνιστούμε τον Ολυμπιακό είμαστε εμείς. Έχουν πέσει τη γάμα εθνική αεξίδες και πάλι μιλάνε. Ποιος είναι ο κομπλεξικός τώρα? Οι Αριανοί έχουν συμβιβαστεί με την τελευταία θέση, πάλι μιλάνε. Οι αεξίδες τώρα νιώθουν μια ασφάλεια πάνω στο Μελισανίδη, πήραν και τον ΟΠΑΠ. Κάτι πιτσιρικάδες, κάτι άφαντοι που στέλνουν μηνύματα από μακεδονικές πόλεις ότι κάποια Κοζάνη Νάουσα είναι αεξοκρατούμενοι, παραθυναρκοκρατούμενοι και κάτι τέτοια. Με τον και κάτι τέτοια πρόσωπο που παίρνουν και κάνουν απειλές. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Εμείς φταίμε που όταν ακούμε δεξιά-αριστερά φιλαράκια μας που είναι Ολυμπιακοί, δεν έχουμε και καμιά φάπα παραπάνω και ξέρουν και έχουν το στέλνος όλο και μιλάνε. Γίνεται τώρα Ολυμπιακός στη Μακεδονία μέσα Θεσσαλονίκη και να μου πει ότι είναι Ολυμπιακός και να μου απειλήσει. Και κάτι ένα τελευταίο. Εγώ δεν έγινα παοξής για τα πρωτάθληματα που έχω πάρει. Έχω γίνει παοξής για τον κόσμο, για την ιστορία του ΠΑΟΚ και δεν με νοιάζει και να μην πάρω πρωτάθλημα. Έχω γίνει γι' αυτό εδώ και για τις φάπες που τρώνε κάθε χρόνο οι Γάβροι μέσα στην πόλη. Κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αυτό. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή πάω και είναι ιδανικό. Καλά λέει το παιδί, έτσι είναι. Εντάξει. Όχι μόνο ο Λεβαδιακός, όλοι οι ομάδες. Το θέμα, όλες οι ομάδες, θα πω λίγο κάτι. Τριβιό τελευταίο. Εγώ δεν θέλω τέτοιο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι ιδανικά. Για τον κάθε οπαδό η ομάδα είναι ιδανικό. Πες μου λοιπόν εκτός τους φιλάθλους του Ολυμπιακού έναν άλλο φιλάθλο οποιασδήποτε ομάδας που συμπαθεί τον Ολυμπιακό. Πες μου εσύ ένα παοξί που συμπαθεί τον ΠΑΟΚ. Εκτός τους Αριανούς υπάρχουν φίλαθλοι έστω και Ολυμπιακοί που γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Κάνε τελευταία γραμμή. Ας το πω να το ξέρεις. Υπάρχουν Ολυμπιακοί που γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Γουστάρουν τι. Βεβαίως. Εγώ καταρχήν
τα καλοκαίρια, τα τελευταία χρόνια που τυχαίνει να είμαι σε νησιά και παίζει ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, είναι απίστευτο. Ναι. Γιατί εκεί που τα έχουν τα μάτια, οι 8 του έκαναν Αθηναίοι. Όλοι είναι φόλα με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ξέρεις γιατί. Ξέρω. Δεν είναι διεκδικητής. Γιατί δεν σε θεωρούν αντίπαλο. Ξέρεις γιατί. Σωστό. Γιατί αυτοί είναι σωστοί Ολυμπιακοί, ξέρουν ότι κάνουν αδικίες εις βάρος των άλλων ομάδων. Σωστό. Και δεν πάω στον ΠΑΟ. Αν δεν πάει με τον αδικημένο. Πολύ σωστό. Και οι Παναθηναϊκοί και οι Αεξίδες. Κάπως έτσι συμπάθησα τον Ηρακλείο. Κάπως έτσι. Πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα για να διαπιστώσουμε κάτι σημαντικό σήμερα στα τηλεφωνήματα που πήραμε. Έλα, φίλε, τελευταίος, ναι. Συμφωνείς με αυτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Όχι, καλημέρα. Γεια σου. Ναι. Γεια σου. Καλημέρα. Είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ, έχω διαρκείας, έχω κάνει το καθήκον μου, πιστεύω, σαν ο παδός του ΠΑΟΚ που είμαι. Ραπτόπουλε, ήθελα να σε ρωτήσω, στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ τι ρυθμό είχε, φίλε μου? Σωστό, πες. Τίποτα. Όχι, μετά το 30 επέκτησε ρυθμό ο ΠΑΟΚ, μέχρι το 90. Πες μου μια ευκαιρία που έκανε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μόνο το Αθανασιάδη στο 25. Το πρώτο φορά σήμερα, πραγματικά, το πρώτο ημίχρονο σαν να μην υπήρξε ποτέ. Έκανε δύο ευκαιρίες. Μία στο 25 του Αθανασιάδη, ο Δασκαλάκης την απέκουσε. Και μία στο 41 πάλι του Λαζάρ, πάλι ο Δασκαλάκης. Ναι, εκείνο το σουτ. Εντάξει, ήταν ίχνη ευκαιριών αυτά. Ευκαιρία δεν έχασε. Όχι, τέταρτο. Έλα, εντάξει, φίλε, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες το πρώτο 45 λεπτό. Αλλά δεν μπορείς τώρα αυτό το Αθανασιάδη. Και σε μια άλλη φάση που πήγε να γίνει ευκαιρία. Στο τέρμα, στη μικρή περιοχή. Ευκαιριάρα ήταν αυτό. Ωραία, να σε ακούσουμε, φίλε, γιατί κάτι ζουμί έχει 20 μήνε. Έχει 20 μήνε αυτό που λες. Για το ρυθμό. Είναι ο ΠΑΟΚ που θέλει να βλέπει, φίλε μου. Όχι, μπράβο. Όχι, σωστό. Φυσικά. Λοιπόν. Με συγχωρεί. Αυτό το 90 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν ο πιο γρήγορος ΠΑΟΚ όλων των αγωνιστικών που είδαμε. Ποιο είναι το δεύτερο, 45 λεπτό. Το δεύτερο 45 λεπτό μιλάω. Λοιπόν, μετά την ισοφάριση που άνοιξε το παιχνίδι, ναι, ήταν γρήγορο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ήταν γρήγορος. Αλλά μετά το 1-1. Κάτσε, τον βοήθησε. Και ο Διονύη πολύ όφη. Μπράβο, φίλε, μπράβο, όφη. Αυτό που λέει και ο Μάριος και το λέει και εσείς. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η καλύτερη. Τόσα πολλά μέτρα, δεν μπορούμε να έχουμε μια ποιότητα να παίξουμε μπάλα. Αυτό λέει και το όφη. Είχες ένα πλεονέκτημα. Σε αυτό το παιχνίδι είχε ένα πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ότι ο Όβι δεν βολευόταν με την ισοπαλία. Μπράβο. Αυτό το πλεονέκτημα. Είχε την πίεση για νίκη οπωσδήποτε. Σε αυτό το πλεονέκτημα, βέβαια, να τολμήσω και να πω ότι ο ΠΑΟΚ μου έκανε ικτρή εντύπωση στο ότι δεν έβγαλε έναν ευνηδιασμό. Να πω κάτι. Ναι. Για τον Έτσιτ. Λες για τον Έτσιτ. Πήγα, τον είδα το μάτς με την αναγέννηση. Δηλαδή έκλαψα. Έχασε 5 ευκαιρίες για να βάλει ένα γκολ. Είναι αυτός επιθετικός striker. Είδε την ευκαιρία που έχασε το τέταρτο. Άπλωσε την ποδάρα του. Καταρχάς ο άνθρωπος στρίβει πιο αργά και από τη γη. Η γη στρίβει γρηγορότερα από τον έτσι. Η γη. Η γη. Γυρνάει πιο γρήγορα από τον έτσι. Αχ, τι είπες ρε φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη ρε αυτό που λέει, κοροϊδευόμαστε τώρα. Εκτός και αν δεν βλέπουμε μπάλα και βλέπουμε σαντούρι. Είδε την ευκαιρία που έχασε. Απλώνει το πόδι και αντί να την κάνει λίγο δεξιά να μπει γκολ, τι θέλει πάνω στο δασκαλάκι. Ο άμπαλο. Άμπαλο ο Νέζιν, ρε. Άμπαλο είναι. Όχι. Άμπαλο δεν είναι. Εντάξει, άμπαλο δεν είναι. Πέντε τελικέ έκανε και πέντε αστεία βρήκα. Ανέτοιμο. Ναι, αλλά όχι και άμπαλο. Άμπαλο ήταν ο Παπάζογλου. Και εσύ δεν ξέρω τι Παπάζογλου είναι ο Παπάζογλου. Πέντε τελικέ όλε τι κάνει ο Νέτσιτ λόγω θέση. Δύο μέτρα από την γραμμή του γκολ. Μπράβο, πέντε σαμά. Και τι κολλάει. Πόσε τελικέ έκανε ο Αθανασιάδη και πήγαν στα περιστέρια. Όλε τι αστεία βρήκαν. Κάνει κάποιο ο Αθανασιάδη όχι από. Παιδιά, παιδιά, του Νέτσι, παιδιά, είναι αδιανόητο, εδώ θα συμφωνήσω με τον Παοξή, αν το δούμε λογικά, με τέτοια κατοχή μπάλας και υπεροχή, ο Παοξ θέλει ένα καλό σεντερφόρο να πάρει το μάτι. Άρα λοιπόν λείπει το εννιάρι σήμερα, λείπει το εννιάρι, το εξάρι και το οχτάρι. Το εξάρι, το οχτάρι και το εννιάρι δίνουν στον Παοξ ένα πόντο και όχι τρεις. Το εξάρι λυπεί πιο πολύ. Είπες κάτι πριν. Ναι. Ότι ο Όφη είχε το τρίποντο. Αυτό που λέει. Ο Όφη, ναι. Και έχουμε και λέω, έπαιζε ο Όφη με τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα μιλούσαμε για τρίποντο Όφη. Όχι. Θα έλεγε αμά παιδιά, τον πόντο. Βέβαια. Και άμα έχανε ένα 0, πάλι θα έπαιζε κλειστό. Ναι, ναι. Και με τον Πάο πήγε στα ίσια να τον πάρει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τον Πάο. Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι υποθετικό που λες. Δεν υποθετικό. Αν είχε τρεις βαθμούς και είχε προηγηθεί, θα το κοινάει. Εγώ δεν έχω δει καμία ομάδα στην Ελλάδα πλην άντε έναν Πάο να πω μες στη Τούμπα. Αυτό είναι να πει ότι μπαίνει και εσείς τι.
Πολλά χρόνια έχετε να το κάνετε αυτό. Να πείτε μπαίνω και κάνω ποδόσφαιρο κατοχή κατά του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός που δεν υπήρχε Παναθηναϊκός πέρσι, σε εξεφτέλησε. Και πανηγύριζε να πάρει την Παναγία στο στάδιο. Να πάρει την νίκη. Το ένα είναι. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Σε εξεφτέλησε πέρσι. Πες το φίλε, πες το, πες το. Θα ήθελα αυτό που λέει. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ, δυστυχώς που το λέω, λυπάμαι, είναι μια κλάση κάτω από τον Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι μια κλάση κάτω από τον Ολυμπιακό. Και επίσης, με στεναχωρεί ρε παιδιά, ακόμα ένα πράγμα, βγάζουμε ένα κόμπλεξ λαός. Αυτή η μιζέρια του ΠΑΟΚΣΥ, αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο από όλα. Και ένας λόγος που δεν θα γίνουμε ποτέ μεγάλη ομάδα είναι αυτός. Αυτό το κόμπλεξ που βγάζουμε, η κακομιζεριά, ότι ο Ολυμπιακός θα παίρνει κάλπικα. Ναι, παίρνει κάλπικα. Μπράβο, ρε φίλε. Αλλά να γίνουμε κάτι... σαν εσένα όλοι οι υποξίδες, κάποτε θα πάρετε πρωτάθλημα. Δεν θα πάρουμε ποτέ μετά. Άμα είναι έτσι οι υποξίδες, δεν θα πάρετε ποτέ. Έτσι ακριβώς. Να σου πω κάτι. Αυτά είναι. Α, μπράβο. Ειλικρινά, λυπάμαι, δεν είναι... Δείχνει ότι δεν έχουμε παιδεία ποδοσφαιρική. Γι' αυτό, αυτό να είσαι σίγουρος. Πολύ το όνομά σου, ρε φίλε. Στέλιος, Στέλιος. Στέλιος, το καλύτερο τηλεφώνημα ήταν για μένα. Παρουσιάρα έκανες. Τέλος. Τέλος. Λοιπόν, κλείσαμε σήμερα, με ωραίο τηλεφώνημα. Σήμερα δεν είχαμε τηλέφωνο από Χρυσαυγίτη και από Αριανό. Είχαμε τηλέφωνο όμως από Χρυσαυγίτη. Γιατί πήρε καμιά φορά Χρυσαυγίτης εδώ. Βεβαίως. Α, ναι. Χρυσαυγίτης, Αριανός, ένας. Χαριανός, τρεις Χρυσαυγίτες παίρναν. Σήμερα και δεν πήραμε τηλέφωνο από Αριανό και Χρυσαυγίτη. Είναι τρομερό. Και εξίδες παίρνανε. Οι εξίδες τώρα, άσα, για κάνα χρόνο ακόμα θα λείπουν από τα ραδιόφωνα. Ναι, αλλά είναι μαγιά φορτωμένη. Μαγιά φορτωμένη. Λογικό θα είναι. Στην Λογικό, δεν είναι. Θα καταλάβεις γιατί έχουν μαγιά φορτωμένη. Θα το καταλάβεις. Μόλις έρθει, εγώ πιστεύω, στη Β' Εθνική κανά Χαστούκι που δεν το περιμένει, γιατί σήμερα έγινε θρίλερ το ματς στο τέλος, θα δούμε τη μαγιά τους. Θα ανέβουν, θα έχουν και σφυρίκτρα. Δεν σου λέω ότι δεν θα ανέβουν. Έχουν σφυρίκτρα. Άμπαλο προπονητή έχουν, αλλά έχουν σφυρίκτρα. Αυτοί αγκαλιάσαν την ομάδα. Σήμερα έκανε, δεν ξέρω, καμιά κοσάρια χιλιά, σίγουρα πρέπει να είναι εκεί. Φτηνά τα εισιτήρια, λέει, ασύμφθηνα, δεν έχει σημασία. Και έγινε, φυσικά. Φτηνά ήταν και στο, έχει λαό, και στο Χαριλάο. Εγώ θα ξαναπώ. Δεν είναι ο λαός και ο Άρης έχει λαό. Συσπηρώθηκαν τώρα. Συσπηρώθηκαν γιατί βλέπουν προοπτική. Βάλε ένα site, ένα γκάλο. Καλά, προοπτική βλέπουν. Το 2000, πότε ανεβαίνει η ΑΕΚ. 4-15, το 2016. Από τη Γ θα ανεβεί, από τη Β θα ανεβεί. Θα ανεβεί. Πώς θα ανεβεί, ρε. Πώς θα σου πω πώς θα ανεβεί.